ο Μιχάλης ο Βίκτοροφ, μετά ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Σκούφαλης και μετά ο αδελφός μας ο Παναγιώτης ο Τσοχαλής. Αυτοί οι τέσσερις, ο ένας όπως το είπα, Δανιήλ, Μιχάλης, Γιώργος, Παναγιώτης και τα ξαναλέμε μετά. Ο Κύριος να ευλογήσει τα παιδιά και όλους μας. Με ύμνο προς τον ουρανό, με ύμνο προς τον ουρανό και μες στην καρδιά. Από την αλήθεια δεν πολύ ήθελα να ανέβω, αλλά τι να κάνω. Αφού έγινε το κακό. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, δύο λεπτάκια. Θα διαβάσω κάτι από τη σελίδα 927. Και ενώ την εσέλεγον περί του ιερού, ότι στολισμένος με λίθους, ωραίους και αφηρώματα, είπε: τα αυτά τα οποία θεωρείτε θέλουν συνέλθει ημέρε, ή στα οποία θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων και δεν θέλει κατακριμνιστεί. Ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες: διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουν να γίνει τα αυτά. Και τι το σημείον όταν μελώσει τα αυτά να γίνουσιν. Ο δε είπε: βλέπετε, μη πλανάστε, διότι πολλοί θέλουσιν έλθεν το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι. Και ο καιρός επλησίασε. Μην υπάγεται λοιπόν ο πίσω αυτών. Από αυτά τα έδαφια καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι κοντά και ότι πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας και κάθε χρόνο να βάζουμε στόχους, ώστε να καταφέρνουμε να τους πλησιάζουμε αυτούς τους στόχους. Δεν πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε χειρότεροι, πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Να κοιτάμε, να βλέπουμε τι στόχους έχουμε βάλει στην αρχή της χρονιάς και να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε. Να βάλουμε αυτή τη χρονιά στόχους και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε καλή χρονιά με τον Χριστό κοντά, να μας φυλάει από κάθε κακό και καλή χρονιά ενώ να έχουμε επαφή με τον Θεό. Γιατί μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, αλλά ο Θεός θα μας κρατάει. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά όλους τους αδελφούς που έχουν μία αναγεννημένα μέλη στην οικογένειά τους να σωθούν και ο Κύριος να τους πληγεί όλους. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Χαίρομαι που πέρασε κι άλλος ένας χρόνος. Πλησιάζουμε στον Κύριο, αδέρφια. Δόξα στο όνομά του. Θέλω να σας διαβάσω από τους ψαλμούς, 541 σελίδα, ψαλμός ξι γάμα, από το 1 μέχρι το τέλος. Ας ανοίξω. Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο, για να βλέπω τη δύναμή σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο, διότι το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή. Τα χείλη μου θέλουν συν σε επενή, ούτω θέλω σε ευλογή εν τη ζωή μου, εν το ονόματίν σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου, ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου, και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει μνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμε επί της στρομνής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυχτός. Επειδή εστάθεις βοήθειά μου, δια τούτο, υπό την σκιάν των τερίγων σου, θέλω χέρι. Προσκολήθη η ψυχή μου κατόπιν σου. Η δεξιάν σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούνται στην ψυχή μου, για να εξολοθρεύσω συν αυτήν, θέλουν συν εμβεί εις τα κατώτατα μέρη της γης. Θέλουν συν πέσει διαρομφέας, θέλουν συν είστε μέρης αλοπέκων. Ο δε βασιλεύς θέλει εφρανθεί επί των θεών, θέλει δοξαστεί πάσο ομνίων εις αυτών, διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδους. Δόξα τον Κύριο.
Δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Άλλη μια χρονιά πέρασε με τον Κύριο. Θα αρχίσει τώρα μια νέα χρονιά. Όπως είπε και ο αδερφός μας ο Δανίλη, πρέπει να βάλουμε στόχους, τους πρωταρχικούς μας στόχους, και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Πρέπει επίσης το τέλος της χρονιάς, την τελευταία μέρα, να βάλουμε κάτω και να πούμε πού υστερώ, σε ποια πράγματα δεν τα έκανα καλά, όπως έβαλα στόχο πρώτα. Στο εδάφιο 3 λέει ότι διότι το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή. Δεν αξίζουμε να ζούμε. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Τι ανάγκη μας έχει ο Θεός. Όμως ο Κύριος κάνει χάρη και έλεος και μας αφήνει να ζούμε άλλο έναν χρόνο, όσο μας επιτρέψει να ζούμε κάτω στη γη. Ο Κύριος έκανε χάρη, μας έφερε το 2015, που σε λίγο θα κλείσουμε. Δεν θα φέρω κι εγώ πάρα πολλά, θα φέρω κι εγώ τις ευχές που είπε ο αδερφός ο Δανίλη, να αναγεννηθούν όλα τα μη αναγεννημένα αδέρφια, να βαπτιστούν όλα τα μη βαπτισμένα αδέρφια. Αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ ωραία. Βαπτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο. Ένας αυτόν ήμουνα κι εγώ, δοξάζουμε τον Κύριο. Ήρθε και αυτή τη νέα χρονιά που μας έρχεται να βαπτιστούν πάρα πολλά αδέρφια με Πνεύμα Άγιο, όσα δεν έχουν λάβει. Να σηκωθούν τα άρρωστα τα αδέρφια μας από το κρεβάτι του πόνου. Να μας δώσει αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και να μας αναλάβει, να μας κάνει καλούς ανθρώπους, καλούς συζύγους για τα ζευγάρια, καλούς φίλους για φίλους, καλούς αδερφούς, ως σαρκικούς αλλά και ως πνευματικούς αδερφούς, και να μας κάνει γνήσια παιδιά δικά του. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί μου. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας για άλλη μια φορά. Ο Κύριος δηλαδή με αξιώνει και είμαι εδώ. Η χάρη του είναι το ότι με βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ, και σε όλους μας είναι η χάρη του Θεού που είμαστε εδώ αυτή τη νύχτα. Θα διαβάσουμε από τον προφήτη Ισαΐα, 652 σελίδα, από το μη β' κεφάλαιο και από το 23 εδάφιο. Μη β' 23. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει στο μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτόν εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησαν να περιπατήσω συν ετεσοδείς αυτού, ουδέ υπήκωσαν εις τον νόμον αυτού, δια τούτο εξέχει επ' αυτόν τη σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμή του πολέμου, και συνέφλεξε αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσε αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών δεν θέλουν σου πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαφθεί φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Διαντί λυτρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπία και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου.
Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω επί προς τον βορρά δώσει και προς τον νότο μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι δημιούργησα αυτούς για τη δόξα μου. Έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε το λαό των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς και των κοφών και έχοντα ότα. Ασυναθρώσει πάντα τα έθνη και ασυναχθώσει η λαή. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα. Ασφαίρωση τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσιν. Ή ας ακούσωση και ας είπωση τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, για να μάθετε και να πιστεύετε εις εμέ, και να εννοήσω ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός είμαι, και δεν υπάρχει ο λυτρών εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι και της δύναται να εμποδίσει αυτό. Αμήν. Και ουσιαστικά θα σταθώ σε δύο σημεία σε αυτό που διάβασα. Πρώτο είναι στο 23, που λέει «Τις αποστάς θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά τα αυτά». Και η αλήθεια είναι ότι περνάμε κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας, τις οποίες ο Θεός επιτρέπει. Αλλά το θέμα είναι, αυτές τις δυσκολίες μπορούμε να τις αφήσουμε αυτό τον καιρό στην άκρη για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας τον επόμενο χρόνο. Ο Θεός έχει ετοιμάσει κάποιες ευλογίες. Σε κάθε δοκιμασία ο Θεός μετά δίνει μια αγαθή δόση και μετά έρχεται πάλι η δοκιμασία και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και το θέμα ουσιαστικά είναι μπορούμε να αφήσουμε στα χέρια του Θεού το παρόν μας, μάλλον το μέλλον μας και το παρόν μας για να δούμε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και λέει στους Κορινθίους για το παρόν το οποίο μπορεί να είναι καλό ή μπορεί να είναι κακό και για το καλό ή για το κακό λέει ότι ο επίλυπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν, και οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτο, ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Και ουσιαστικά εμείς αδέρφια πρέπει να κοιτάξουμε στο τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Αυτά όλα τα παρόντα τα οποία βλέπουμε ανάμεσά μας θα παρέλθουν. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθει. Ο λόγος μου λέει ο Κύριος δεν θα παρέλθει. Μόνο στα λόγια του Θεού μπορούμε να βρούμε ανάπαυση και σιγουριά. Όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και μας προκαλούν μια ανάπαυση πρόσκαιρη θα παρέλθουν. Και σε ένα δεύτερο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι λέει όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε και όταν δια των ποταμών δεν θέλεις πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Και ουσιαστικά εδώ μας παρέχει βεβαιότητα ο Θεός για το ότι θα περάσουμε θα είναι μαζί μας. Και η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε στη ζωή μας μέχρι τώρα, αδελφοί. Να μην αλλάξουμε συνταγή, να μείνουμε σε αυτά που μας παρεδόθησαν και ο Θεός θα μας ευλογήσει πάρα πολύ. Και θέλω να τελειώσω και μια ευχή που ουσιαστικά να γίνει προσευχή για εμάς και όχι μόνο ευχή. Είναι η προσευχή του Ιαβή που λέει «Ήθε με τευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρη σου να είναι μετ' εμού και να με φυλάτσεις από κακού ώστε να μην έχω λύπη και χάρισε ο Θεός εις αυτόν όσα εζήτησε». Αυτό το έτος που έρχεται πιστεύω ότι τρία εδάφια είναι αυτά τα οποία το αντιπροσωπεύουν. «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου λέγει Κύριος ο Θεός. Τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό και τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδερφή για ακόμη μια χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Και σκεπτόμενος έτσι σήμερα το αν τελικά ήταν καλή ή κακή για μένα αυτή η χρονιά, θεωρώ ότι παρόλο ότι υπήρξαν και άσχημες στιγμές, όχι τόσο πολλές βέβαια, όσα μας χάρισε ο Κύριος τη χρονιά αυτή και οι ευλογίες που μας έδωσε ήταν και είναι ικανές να ξεπεράσουν οτιδήποτε άλλο. Πέρσι τέτοια μέρα, δεν θυμάμαι αν την είχα κάνει από τον Άβωνα την ευχή αυτή ή κάτω, σε πιο κλειστό κύκλο.
Είχα πει ότι εύχομαι το 2014 ο Κύριος να μας ενώσει περισσότερο και να γίνουμε μια γροθιά. Και αισθάνομαι ένα χρόνο μετά, πολύ πιο ενωμένος με πολλούς από εσάς, με τους περισσότερους, δόξα τω Θεώ, πολύ πιο ενωμένος και με άλλους αδερφούς από άλλες εκκλησίες. Και συνέβησαν πολλά γεγονότα μέσα στη χρονιά, τα οποία συνετέλεσαν σε αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο που νιώσαμε στιγμές Πνεύματος Αγίου όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές τις προσευχές που είδαμε να γίνονται μέσα στη χρονιά αυτή, τα τριήμερα, τις ολονυχτίες. Και ήταν πράγματι κάτι που το είχαμε ανάγκη όλοι αυτό. Θέλω να κάνω μια ευχή και για την καινούργια χρονιά, κάτι διαφορετικό. Και θέλω να διαβάσω από τη σελίδα 874. Βέβαια, αυτό που θα πω ίσως να θεωρηθεί λίγο κατά κάποιο τρόπο κλισέ των ημερών, αλλά δεν θέλω να το πω με την κυριολεκτική έννοια, αλλά με μια μεταφορική. 874 είναι το κεφάλαιο ΚΕ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 31. Τα εδάφια αυτά τα συζητήσαμε πρόσφατα και στην μικρή νεολαία και είναι κάτι το οποίο έτσι το είχα πολύ έντονα μέσα μου τις τελευταίες ημέρες, αλλά μιας και το είχαμε αναφέρει, έλεγα να μην το διαβάσω, αλλά χτες το βράδυ άνοιξα την γραφή μου και έπεσε σε αυτό, οπότε αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει στο 31, «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου, εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, και θέλει συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερυφείων, και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκ δεξιών αυτού. Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και εδώ είναι το σημαντικό, διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με εποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην και έλθετε προς εμέ. Τότε θέλησε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε σε είδαμε ξένων και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμεν προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει είπε προς αυτούς: Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Τα εδάφια αυτά τα σχολιάσαμε έτσι το προηγούμενο Σάββατο, ορμόμενοι από το εδάφιο που λέει «Μακάρι ελεήμονες» στους μακαρισμούς, στην επί του όρους ομιλία. Και κοιτώντας τα έτσι και σκεπτόμενος αυτές τις μέρες που εμείς περνάμε εδώ όλοι μαζί και έχουμε πράγματι αυτή την οικογένεια του Ιησού Χριστού, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω που ίσως να περνάνε τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους αυτή τη στιγμή. Είδαμε και τον καιρό, τις μέρες αυτές πώς είναι. Και πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού οφείλει να δείξει την αγάπη προς τον κόσμο τον έσχατο αυτό καιρό. Γιατί μέσω της αγάπης θα καταλάβουν και οι άνθρωποι ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου. Πολλές φορές δεν ξέρω, βλέπω ανθρώπους στον δρόμο και δεν ξέρω ποιον τρόπο θα μπορούσα να τους βοηθήσω. Αλλά πιστεύω πως είναι ανάγκη να βρούμε τρόπο, να βρούμε και τη διάθεση και την όρεξη. Γιατί ομολογώ πως και εγώ πολλές φορές δεν την έχω. Βλέπουμε τον άνθρωπο δίπλα και λέμε θα ασχοληθεί κάποιος άλλος μαζί του. Έχω δουλειές, βιάζομαι. Και κάνουμε το Φαρισαίο και το Λεβίτη, ας πούμε, να κάνουμε τον καλό Σαμαρίτη. Αλλά μήπως έφτασε η εποχή έτσι να ασχοληθούμε και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγώ, ας πούμε, τους βλέπω τις τελευταίες μέρες και πραγματικά ραγίζει η καρδιά μου, δεν ξέρω. Και ήθελα να το μοιραστώ το αίσθημα αυτό μαζί σας. Αλλά πέραν αυτής της προφανούς ερμηνείας των εδαφείων αυτών, ότι πεινούσε κάποιος και τον ταΐσαμε ή διψούσε και τον εποτίσαμε, θέλω να σκεφτούμε και μία δεύτερη ερμηνεία, έτσι μεταφορική, που την είπα και το Σάββατο. Πολλές φορές στις κοινωνίες μεταξύ μας βλέπουμε κάποιον αδερφό μας να πεινάει για το Λόγο του Θεού. Και δεν είμαστε εμείς αυτός που θα του πούμε ένα καλό Λόγο Θεού, ένα εδάφιο μέσα από την Γραφή. Το βλέπουμε να έχει δίψα και εμείς πολλές φορές τη δίψα του αυτή γινόμαστε εμπόδιο. Το βλέπουμε να μπορεί ένας αδερφός μας να κάνει ένα λάθος και να αισθανθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο γυμνός ενώπιον των αδερφών του, λόγω του λάθους αυτού. Και εμείς αντί να τρέξουμε και με την αγάπη που καλύπτει πάντα τα σφάλματα, όπως λέει στους ψαλμούς, να καλύψουμε, ας πούμε, τον αδερφό μας, είμαστε πολλές φορές οι πρώτοι που θα τον βγάλουμε κατά κάποιο τρόπο ενώπιον όλων και θα δείξουμε το λάθος του, καταλαλώντας. Η σθένησα και με επισκέφθητε. Βλέπουμε τον αδερφό μας σε μια πνευματική αδυναμία
Και φοβόμενοι μην παρασυρθούμε κι εμείς, ας πούμε, δεν ασχολιόμαστε μαζί του και νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Μπορεί ο άλλος να έχει ένα πρόβλημα, να νιώθει εγκλωβισμένος, και αντί να σταθούμε δίπλα του, στεκόμαστε παγερά διάφοροι και κοιτάμε το δικό μας δρόμο, όπως θεωρούμε, προς τον ουρανό, και ο Θεός θα αναλάβει και τους δίπλα. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι ως οικογένεια που είμαστε, γιατί αυτό είναι κάτι που το ένιωσα έτσι μες τη χρονιά, ιδιαίτερα με τα παιδιά από τη μικρή νεολαία, έτσι τα Σάββατα, ένιωσα ότι είμαστε περισσότερο ενωμένοι από ό,τι παλιότερα. Ένιωσα να θέλω, ας πούμε, περισσότερο να αγκαλιάσω όλους. Και πιστεύω ότι οφείλουμε κατά κάποιο τρόπο ενώπιον του Θεού να δείχνουμε περισσότερο έλεος ο ένας απέναντι στον άλλον. Στο δυσκολία, στο πρόβλημα, στο λάθος του αδερφού μας, να είμαστε επίοικοι μαζί του. Να είμαστε εκεί για να το στηρίξουμε. Να είμαστε εκεί για να τον αγκαλιάσουμε. Να είμαστε εκεί να του πούμε ένα λόγο Θεού. Και αυτή είναι και η ευχή που θέλω να κάνω για φέτος. Πέρσι είχα ευχηθεί να ενωθούμε και αυτό επιτεύχθηκε μέσω της προσευχής. Φέτος εύχομαι να γίνουμε περισσότερο ελεήμονες και αυτό ίσως να επιτευχθεί μέσω μιας ανοιχτής αγκαλιάς, μέσω της υπηρεσίας μας. Δεν ξέρω, ο Κύριος ξέρει πώς θα το καταφέρουμε. Αλλά αφού μιλήσαν και τα παιδιά για στόχους, αυτό ελπίζω, ο στόχος μας για αυτή τη χρονιά, να είναι να είμαστε περισσότερο ελεήμονες απέναντι στους αδερφούς μας. Και εύχομαι καλή χρονιά και εγώ με τη σειρά μου σε όλους. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας στηρίξει περισσότερο και εύχομαι να τον αγαπήσουμε όλοι περισσότερο τη χρονιά αυτή που έρχεται, γιατί ο καιρός είναι έσχατος. Αν και ακούμε πολλές φορές τον τελευταίο καιρό ότι θα έρθουν δύσκολες τιμές στη χρονιά αυτή, εγώ μέσα μου έχω ότι αν μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου, θα είναι μια χρονιά ευλογίας αυτή και για την Εκκλησία μας, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Αμήν. Η επόμενη τετράδα, με τη χάρη του Κυρίου μας, θα είναι ο αδελφός μας ο Μιχάλης ο Στεριανός, ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Γκασιάμης, ο αδελφός μας ο Χρήστος ο Λοντόρφος και ο αδελφός μας ο Βασίλης ο Λίπας. Ξεκινάμε με τον αδελφό μας τον Μιχάλη. Μιχάλης, Δημήτρης, Χρήστος, Βασίλης. Έλα αδελφέ μου Μιχάλη. Δόξα στον Κύριο αδελφέ μου. Αυτό το άγχος δεν πρόκειται ποτέ να το αποβάλλουμε από πάνω μας κάθε φορά που μας ζητείτε να ανεβούμε στον Άμβονα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πέρασε άλλη μια χρονιά πραγματικά δύσκολη. Για μερικούς πάρα πολύ δύσκολη. Για άλλους λιγάκι πιο ελαφριά θα έλεγα, αλλά ήταν πραγματικά μια δύσκολη χρονιά και προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη. Εγώ ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέχρι τούδε μας ανέχτηκε, μας ανέχεται και προπορεύεται στη ζωή μας και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την Εκκλησία, για τα αδέρφια μας που μας χάρισε, για τους εργάτες που κοπιάζουν. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο, αδέρφια μου. Βλέποντας τα αδέρφια μας, τους εργάτες μας να κοπιάζουν, να μην τους βλέπει καθόλου το σπίτι τους πολλές φορές, με τα παιδιά, με την νεολαία μας, με τους γέροντες, με τους μεγάλους. Είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία που ο Κύριος θα πραγματικά θα τους χαρίσει πολλά και διάφορα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δεχθήκατε. Είμαι η δεύτερη χρονιά που κλείνουμε τώρα σε αυτή εδώ την Εκκλησία. Μας δεχθήκατε σαν να ήμασταν χρόνια μαζί. Μας δεχθήκατε σαν αδέρφια σας. Μας βάλετε στις καρδιές σας. Πραγματικά νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Πραγματικά σας αγαπήσαμε αδέρφια μας και δεν το λέω υπερβολικά αυτό. Έτσι νιώθουμε, εγώ και η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Γίνεται ένα μέλος της οικογένειάς μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μελέτησα κάτι να σας πω το βράδυ τούτο, ούτε άνοιξε το βιβλίο καθόλου σήμερα. Αλλά καθώς καθόμουν εκεί στο δίπλα στη γυναίκα μου, άνοιξε, μου έβαλε ο Κύριος ένα ψαλμό να σας διαβάσω και να σας το χαρίσω. Είναι ο ψαλμός Ιώτα Έψιλον, σελίδα 5-18. Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου, ο περιπατών έναν κεραιότητη και εργαζόμενος δικαιοσύνη και λαλών αλήθειαν εν την καρδία αυτού.
ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, μη δε πράττων κακών εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος ονειδισμών κατά του πλησίον αυτού. Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους των Κυρίων. Ομνύει εις των πλησίων αυτού και δεν αθετεί. Δεν δίδει το αργύριον αυτού επιτόκο, ουδέ λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράττων ταύτα δεν θέλει σαλευθεί εις τον αιώνα. Θα έλεγα αυτός ο ψαλμός είναι τα σκολοπατάκια που μας οδηγεί στον ουρανό. Είναι τα σκολοπατάκια που αν τα ανεβούμε, αδέρφια μου, όσο δύσκολα και να φαίνονται πολλές φορές, θα μπούμε από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη πύλη και θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Είναι ο ψαλμός αυτός που πραγματικά δεν θέλει πολλά, αλλά θέλει το εγώ μας, θέλει το θέλω μας. Θέλουμε, Κύριε αδέλφια μου, να κατοικήσουμε στη σκηνή του Κυρίου μας. Θέλουμε να μας ευλογεί, θέλουμε να μας δίνει και πρέπει και εμείς όμως να το δίνουμε. Και εμείς πρέπει από το μέρος μας να κάνουμε το δικό μας. Αυτό που πρέπει, ό,τι μπορούμε, έστω και το παραμικρό που μπορείς να το κάνεις, κάντο. Οφείλω να πω ότι νιώθω οκνηρός τα τελευταία 2 χρόνια. Ντρέπομαι με την καλή έννοια ίσως που δεν σηκώνω το χεράκι μου να κάνω κάτι μες στην εκκλησία. Ντρέπομαι γιατί λόγω δυσκολίας της χρονιάς που πέρασε αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο και από τον εαυτό μας, στην εργασία μας. Έχασα πολλές μέρες από την εκκλησία και μπορώ να πω έχασα και λίγο από τον Κύριο. Αδερφοί, ας μην χάνουμε ποτέ όταν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ, να είμαστε. Ας μην χάνουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν πειράζει. Ας αφιερώνουμε το χρόνο μας εδώ, τουλάχιστον εδώ, σε αυτό το νοσοκομείο που λέει η Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος θα βάλει βάλσαμο στις ψυχές μας και βάζει βάλσαμο στις ψυχές μας. Ας αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μαζί μας. Ας αφήσουμε τον Κύριο να μας πάρει εκεί που θέλει, στην ουράνια βασιλεία Του. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Σας εύχομαι όλους μια καλή χρονιά, παρόλο που πολλά ακούγονται, πολλά βλέπουμε, αλλά εμείς είχαμε το του Κυρίου και ο Κύριος θα μας σκεπάζει με τις πτέρυγές Του, θα μας φυλάει, αρκεί εμείς να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ τους εργάτες της Εκκλησίας, πραγματικά είναι αδέρφια μας, πραγματικά είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας. Σας ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα. Αμήν. Ο Κύριος σας ευλογεί όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί άλλη μία μέρα είμαστε μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα μας. Εγώ προσωπικά ήρθα με σκοτούρα σήμερα, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί τώρα είμαι μέσα στο σπίτι Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αδερφοί, εδώ μέσα είναι το νοσοκομείο της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, μας έχει δώσει ένα νοσοκομείο που μπορεί να έρχεται η ψυχή μας, να αναπαύεται και να έρχεται αυτό το έλαιον της αγαλιάσεως του Θεού, που αυτό το πράγμα ο άνθρωπος που το βιώνει δεν μπορεί να το ανταλλάξει αυτό με τίποτα στον κόσμο.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το Λόγο του Θεού στην 184 σελίδα. Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός? Παράσου. Ημί να φοβάσαι Κύριον τον Θεόν σου, να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς αυτά. Και να λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτης τα συντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερον δια το καλό σου. Ιδού Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή, και όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς, καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε μέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών, μάλιστα δεν νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια του έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην πάντα. Και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτόν, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού διαπίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν. Και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Αμήν. Οδόν υπερέχουσα μας δεικνύει ο σωτήρας μας που μας αγάπησε μέχρι θανάτου, μία οδό στην οποία μας λέει τι σου ζητάω, τι σου ζήτησα να κάνεις για μένα, να ανέβεις στα όρη ή να κατέβεις στο βάθος της γης, να με αγαπάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μία πρόσκληση αγάπης μας κάνει ο Κύριος σήμερα και μας λέει, αφού εγώ πέθανα για σένα, γιατί εσύ να λατρεύεις άλλα πράγματα? Το καλό της υπόθεσης ότι παρά το ότι είμαστε πολύ ελαττωματικοί και εγώ βεβαίως, και όμως ο Θεός μέχρι σήμερα περιμένει και ανέχεται και μακροθυμεί, και να νομίζουμε, λέει, σωτηρία τη μακροθυμία του Θεού. Και όμως ο Κύριος λέει, εσάς προετοίμησε για να είναι, να είσαστε, λέει, λαός του μέχρι και την ημέρα αυτή. Είναι τιμή μας, αδελφοί. Ο κατοικών, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά και στου ταπεινού την καρδιά. Αυτός που δεν το χωράνε οι ουρανοί, εσένα σε εξέλεξε να είσαι παιδί του.
για να τον λατρεύεις και να τον δοξάζεις και να αγαπάς μόνο αυτόν. Γιατί αν δοθείς με την καρδιά σου στην προσπάθεια του να περιπατήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, με τα ελαττώματα, με τα προβλήματα που έχεις και έχω στο χαρακτήρα σου, ζυγίζοντας τα πάντα γύρω σου ότι είναι σκουπίδια, γιατί επειδή είναι προσωρινά. Και επειδή είναι προσωρινά, τι πάει να πει? Είναι μάταια, επειδή ακριβώς είναι προσωρινά. Και σου λέει, αν παιδί μου μπεις και συνεχίσεις να προσπαθείς σε αυτό το δρόμο, αυτά που θα ζήσεις εν το κρυπτό στο ταμείο σου, δεν θα μπορέσει κανένας να στα σβήσει μέσα από την καρδιά σου. Και αυτά θα είναι η κινητήριος δύναμη για να με αγαπάς και να με λατρεύεις πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, μέχρι να έρθει η ώρα να σε παραλάβω. Γι' αυτό λέει, εζημιώθεν, λέει, τα πάντα. Τα άφησε αυτός ο εργάτης, ο ευλογημένος ο Παύλος, τα άφησε όλα πίσω. Αρνήθηκε τη βιτρίνα του, αρνήθηκε τις γνώσεις του, αρνήθηκε τα πάντα του. Και αυτά που γεύτηκε μπορείς να τα γευτείς και εσύ στο ταμείο σου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί προσωπολήπτης δεν είναι. Μάλιστα λέει, εσείς περισσότερα τούτον θέλετε κάμι. Εμείς, εσείς. Δεν τα λέει για τους τότε, τα λέει για τους σήμερα. Για την Εκκλησία του 2015 τα λέει. Και δεν είναι ο στόχος να πάμε να κάνουμε μεγάλα και πολλά θαύματα. Είναι να γνωρίσουμε τον Πατέρα μας εν το κρυπτό. Να πούμε, έλα Πατέρα, έλα να με γεμίσεις με την παρουσία σου στο ταμείο μου. Να σε νιώσω μέσα στα ενδόμηχα της ψυχής μου, έτσι ώστε μετά που θα βγαίνω από το ταμείο και θα κοιτάω έξω στο τσιμέντο, να βλέπω μόνο γκρι και να μην γυαλίζει τίποτα μέσα στην καρδιά μου. Και τέτοια παιδιά θέλει ο Θεός, που να βλέπουν έτσι τα πράγματα. Σε αυτούς θα φανερωθεί δυνατός. Θα μου πεις εσύ, αν ήμουνα θα το είχατε δει, θα το ξέρατε. Αλλά εξακολουθεί και σήμερα να μας δεικνύει την υπερέχουσα οδό, ότι αυτή είναι η οδό. Ελάτε εκεί και θα με βρείτε εκεί. Και λέει πιο κάτω, για να γνωρίσω, λέει, αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Κοινωνία των παθημάτων, κοινωνία της δόξης. Δεν γινόμαστε μόνο μέσα από τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, αλλά και μέσα από τα παθήματα. Παθαίνω δια τον Χριστό. Κοπιάζω για τον Χριστό. Είμαι το που έρχεται κάποιος και λέει, κάνε αυτό, πήγαινε το από εδώ εκεί. Μπορεί να μην λέω κάτι, αλλά σφίγγομαι μέσα μου. Κοπίασε, αδελφέ, για τον Χριστό. Θα σε ευλογήσει ο Χριστός. Κοπίαζε εσύ, και όταν το πας το βράδυ στο ταμείο σου, αυτά που θα έρθει ο εν το κρυπτό βλέπων να δώσει μέσα σου, θα πεις, Κύριε, όχι τόσο και τόσο και τόσο και άλλο τόσο, δίνε μου να τρέχω για σένα και να έρχομαι το βράδυ στα γόνατα να σε δοξάζω και να έρχεσαι εκεί να με γεμίζεις, να μου δίνεις καύσιμα πνευματικά για να τρέχω πιο πολύ και πιο πολύ, Κύριε. Συμμορφούμενος, λέει, με το θάνατο αυτού, να πεθάνει αυτός ο Δημήτρης, να πεθάνει ο παλιός εαυτός και να ζήσει ο Χριστός μέσα μας, αδερφοί. Να γεμίσουμε με τον Χριστό. Μακάρι να μπορέσουμε να πούμε, δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Αυτός είναι στόχος, να βάλουμε το 15, να πούμε, Κύριε, να φτάσω να πεθάνω το 15 και να ζήσεις εσύ, να αναστηθείς ένδοξος εσύ μέσα μου, για να γνωρίσω την κοινωνία τη δική σου, της δόξας σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μία παράκληση, το οποίο, ας πούμε, ότι είναι και ο καημός μου. Όταν έχουμε ολονυχτίες, αδερφοί, είναι, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ και είναι εδώ ο Χριστός και περιμένει να γεμίσει την ψυχή σου, να σε γεμίσει μέσα στα κόκαλα, μέσα στην καρδιά, όλο να σε γεμίσει, να σου δώσει δύναμη.
όπως είμαστε την Κυριακή όσοι είμαστε. Ο καημός μου είναι να δω την εκκλησία μέχρι τις 6 το πρωί να κράζει έτσι γεμάτη και να έρχεται ο Κύριος να τη γεμίζει, να την πληρώνει όλη, να νιώθουμε όλοι το Θεό μέσα εδώ να κατοικεί και να μην θέλουμε να φύγουμε. Να λέμε μην ξημερώσει Κύριε, να κάνει κι άλλο νύχτα, να μείνουμε κι άλλο στα γόνατα, κι άλλο να κράζουμε, κι άλλο να κατεβαίνει η παρουσία σου και να μην σταματάει αυτό καθόλου, να σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη νύχτα. Αυτά να βάλουμε στόχους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Να λέμε δεν θα φύγω αν δεν με ευλογήσεις, όλος ο λαός εδώ να κράξουμε. Αυτά άμα τα γευτούμε αδερφοί, δεν θα θέλουμε να φεύγουμε μετά. Αμήν στα λόγια και των υπόλοιπων αδελφών και ήθε το 15 να είναι μια χρονιά φωτιάς Πνεύματος Αγίου, γιατί πόσα χρόνια επιτυχής έχουμε δεν ξέρουμε. Μπορεί να έρθει και σήμερα. Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τους αδερφούς, ευχαριστούμε όλους τους αδερφούς που μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Την Εκκλησία των Αγίων. Ευλογία. Και πραγματικά είμαστε ευλογημένοι που ανήκουμε εδώ. Είμαστε ευλογημένοι κάθε φορά όπως και αυτήν που ερχόμαστε μέσα στον οίκο του και αισθανόμαστε ευλογημένοι και όλες τις φορές που βρισκόμαστε όλοι μαζί σαν ένα σώμα και ο Κύριος είναι παρόν. Και αυτή την παρουσία την έχουμε ανάγκη νομίζω. Να ζούμε στην παρουσία Του, να ζούμε με την παρουσία Του. Ανοίγοντας την πόρτα, να αισθάνεσαι όλους να προσεύχονται και την εφέλη του Κυρίου να βρίσκεται στο χώρο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του. Για να το πετύχουμε αυτό, να είμαστε αιώνια, εις τους αιώνες μαζί Του, νομίζω, πρέπει να προσπαθήσουμε ο καθένας, άλλος περισσότερο, άλλος πιο λίγο. Εγώ είμαι από αυτούς που χρειάζεται να προσπαθήσω αρκετά μάλλον. Για να είμαστε άξιοι να μας πάρει μαζί του όταν εκείνος το αποφασίσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να είμαστε εκείνη την ώρα έτοιμοι για να φύγουμε. Λίγα εδάφια να σας διαβάσω από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Είναι στη σελίδα 687, το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα και το εδάφιο 5. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος, ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζας αυτού, πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει πάυση από του να κάμει καρπών. Αμήν. Αμήν στο λόγο του Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε ευλογημένοι. Θέλουμε ο Κύριος να μας ευλογεί, γιατί εκείνος είναι η ελπίδα μας. Ελπίζουμε στον Κύριο. Δεν θέλουμε να είμαστε οι ελπίζοντες σε ανθρώπους, σε δυνάμεις, σε γνώσεις, σε χρήματα, στα φθυρώμενα, στα μάταια. Θέλουμε ο Κύριος να οδηγεί τα βήματά μας. Δεν θέλουμε να είμαστε σαν εκείνους που στηρίχθηκαν σε ανθρώπους
και που σήμερα η καρδιά τους έχει απομακρυνθεί από το Θεό και ζουν σε ένα κόσμο σκληρό, ξηρασίας, απομόνωσης. Εμείς θέλουμε να ριζώσουμε πλησίον των υδάτων, να τρεφόμαστε από το Λόγο του Θεού, να αντλούμε από το Λόγο του Θεού δύναμη, παρηγοριά, θεραπεία, ελπίδα. Και ενώ στις δύσκολες αυτές εποχές πολλοί άνθρωποι θα δοκιμάζονται, εμείς δοκιμαζόμενοι θα έχουμε καρπό. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το φύλλο του δέντρου θέλει θάλη, θα αυξάνεται δηλαδή, θα ανθεί. Διότι ο Κύριος είναι η ελπίς μας. Και αυτή τη χρονιά εύχομαι να είναι ένα έτος πνευματικής, αγιοπνευματικής ίσως, αύξησης. Να είναι ένα έτος που πλησιάζουμε, πλησιάσματος του περισσότερου, δηλαδή του Θεού. Ένα έτος στο οποίο να εντρυφήσουμε, να εμβαθύνουμε στο Λόγο του. Ένα έτος πλήρωσης Πνεύματος Αγίου. Ένα έτος στο οποίο θα εργαστούμε για τον Κύριο και Εκείνος θα μας ευλογήσει. Αυτά ήθελα να σας πω, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, άλλη μια φορά θα το πω, για την Εκκλησία Του, για τους αδελφούς, τους Αγίους που μου έχει χαρίσει και που δεν θα περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μου έκαναν αυτό το δώρο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του, ας έχουμε καλή χρονιά, σας εύχομαι όλες οι επιθυμίες σας να εκπληρωθούν. Αμήν. Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Με τη χάρη του Χριστού να διαβάσουμε ένα εδάφιο, αν θέλετε το ανοίγετε, είναι σελίδα 1016. Επιστολή προς Κορινθίους Α, Ιώτα Γάμα 13. 1016, Ιώτα Γάμα 13, Κορινθίους Α. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μεγαλυτέρα δε τούτον είναι η αγάπη. Αμήν. Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Πραγματικά έτσι θα έλεγα αυτό που λέγανε οι Ισραηλίτες όταν ξαναβλέπανε να χτίζεται ο οίκος του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, ότι είμαι ως ονειρευόμενος. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί είναι ωραία να είσαι στην οικογένεια του Χριστού, να βλέπεις να αυξάνει εκ των έσω και από αυτούς που φέρνει απ' έξω. Θυμάμαι ιδιαίτερα έτσι το Δανιήλ και τον Παναγιώτη, τα αδέρφια μας. Ο Δανιήλ ήταν σχεδόν μωρό. Ο Παναγιώτης ήταν πιο μεγάλος, περπάταγε. Και τώρα ευχαριστούμε το Θεό, μας υπηρετούνε με το Λόγο Τους. Με το Πνεύμα το Άγιο που Τους έχει χαρίσει ο Θεός, να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, γιατί θα μας υπηρετήσουν ακόμη περισσότερο, όσο ακόμα ο Κύριος επιτρέπει να μένουμε σε αυτή τη γη. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα και για τα αδέρφια που έχει προσθέσει. Και ο αδερφός ο Χρήστος πριν 2-3 χρόνια δεν νομίζω να σκεφτόταν ποτέ ότι θα πει αυτά τα πράγματα, όπως και όλοι μας. Δόξα τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό έτσι, αυτά τα κομμάτια έτσι που μου αρέσει ιδιαίτερα, αυτό το γιώτα γάμα κεφάλαιο. Έχω αδυναμία πραγματική σε όλο το λόγο, αλλά αυτό είναι έτσι το πιο αγαπημένο μου. Και πιστεύω ότι το τέλος είναι το πιο ευλογημένο, γιατί τώρα πρέπει να έχουμε πίστη, ελπίδα, στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό, αλλά μεγαλωτέρων τούτων είναι η αγάπη. Και εκεί έτσι θέλω ο Κύριος να μας αυξήσει όλους μας, και πρώτα απ' όλα το Λαλούντα, γιατί πιστεύω ότι είμαι λυπής. Ο αδερφός ο Παναγιώτης είπε, νιώθω κάτι μέσα μου, είναι αυτά τα σπλάχνα που βάζει ο Χριστός με το Πνεύμα του το Άγιο.
και πρέπει όλοι μας να τα λάβουμε έτσι, αυτά τα σπλάχνα και να τα ζητάμε και να προσευχόμαστε γι' αυτά. Με τη χάρη του Χριστού, έτσι με χαρίτος ο Κύριος, είχαμε πάει στα αδέρφια στη Λιβαδιά τα Χριστούγεννα και χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, βρέθηκα να ψέλνω σε ένα ίδρυμα με ψυχιατρικά ασθενείς. Ήτανε περίπου 10 άνδρες και τους ψάλαμε τα κάλαντα με τη χάρη του Χριστού. Αλλά αυτό πραγματικά άγγιξε την καρδιά μου είναι ότι αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι ήταν παλιότερα πολύ πιο σοβαροί, τώρα είναι κοινωνικά ενταγμένοι, κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Είπαν, ακούγαμε λέει τα τρίγωνα και τα κάλαντα από τα παιδάκια απ' έξω, αλλά σε εμάς δεν ήρθε κανένας. Εκείνο το βράδυ ήρθε ο Χριστός για αυτούς και τους είπε τα κάλαντα. Εύχομαι πραγματικά να τους αναγεννήσει ο Κύριος. Ήταν ψυχές πονεμένες, παιδεμένες πάρα πολύ. Και λέω, πραγματικά, ποιο παιδί θα πήγαινε σε ένα ίδρυμα ψυχιατρικό να πει τα κάλαντα. Πήγε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι αυτό που θα μας πάει στον ουρανό και η αγάπη είναι αυτό που θα μείνει στις καρδιές όλων μας. Ένα ακόμη έτσι που πραγματικά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ήταν μια από κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, ο οποίος δεν γνωρίζει για Θεό, έχει φόβο Θεού και κάνει σεμινάρια. Και πραγματικά έλεγε πράγματα τα οποία θα τα έλεγε κάποιος αναγεννημένος. Αλλά αυτό που μου έκανε έτσι ιδιαίτερα εντύπωση, μου έκαναν και άλλα εντύπωση, αλλά αυτό έτσι μου άρεσε ιδιαίτερα. Έλεγε ένα σημαντικό κομμάτι και έλεγε, θέλεις λέει να διδάξεις το παιδί σου αγάπη. Εγώ θα πω αδερφέ. Αυτός δεν είπε αδερφέ. Κάνε ένα πράγμα λέει. Αγάπησε λέει τη μητέρα του. Αγάπησε τον πατέρα του. Και να σε βλέπει. Εγώ θα το προεκτείνω. Θέλεις να διδάξεις αγάπη στα αδέρφια σου, αγάπησε τον αδερφό που σου έχει βάλει ο Κύριος δίπλα σου. Αγάπησε τον πλησίον σου. Για να διδαχθούν και τα παιδιά τα μικρότερα μέσα από τη συμπεριφορά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, με το να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, για να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, όχι η δική μας ικανότητα. Γιατί ποιος από εμάς είχε αγάπη? Εγώ δεν είχα καθόλου πάντως. Όταν διάβασα αυτό το κεφάλαιο, το ΙΓ, από τους Κορινθίους, είπα, Κύριε, δεν ξέρω τι σημαίνει αγάπη και δεν την έχω γευτεί ποτέ στη ζωή μου. Και ήρθε ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στα γόνατα και στην προσευχή και με γέμισε με τη δική του αγάπη για να μπορώ να σας δίνω και εσάς. Το ελάχιστο, γιατί δυστυχώς είμαι λυπής όπως και όλοι μας. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε ελπίδα, έχουμε πίστη. Τι, ότι ο Χριστός θα μας φτιάξει, ότι ο Χριστός θα μας δώσει αγάπη. Γιατί αυτό είναι μεγαλύτερο, αδέρφια, σε όλων μας τις καρδίες και τις ψυχές, να γεμίσουμε με την αγάπη του Χριστού. Γιατί αυτή θα την πάρουμε μαζί μας, το μόνο πράγμα. Μετά στον ουρανό δεν θα υπάρχει ελπίδα, θα έχουμε τον Χριστό και θα τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν θα υπάρχει πίστη γιατί θα τον ζούμε τον Χριστό, θα τον αγκαλιάζουμε. Και εύχομαι πραγματικά όλοι μας να βρεθούμε στην αγκαλιά του. Αλλά αυτό που θα πάρουμε μαζί μας είναι η αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτή που δίνουμε στον άλλον. Και η αγάπη είναι αυτή που μας δίνει ο Χριστός για να τη δίνουμε και στους έξω. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει πραγματικά να είμαι σε αυτή την εκκλησία. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους εσάς, από μικρού έως μεγάλου. Ευχαριστώ τον Κύριο για τους εργάτες. Πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Χριστός θα κάνει τα πάντα στις ζωές μας, αν εμείς μένουμε στο δικό του το δρόμο. Πρέπει να ελπίζουμε ότι θα πάμε στον ουρανό, γιατί ο Χριστός μας αγαπάει, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δείχνουμε την αγάπη του Χριστού προς τα αδέρφια μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί να έχουμε μια καλή χρονιά με τον Ιησού Χριστό, στα γόνατα, με υπομονή, ό,τι και αν περνάω και αν περνάς, να ξέρεις ότι έχει τέλος. Ο Κύριος δεν θα μας πειράσει πέραν της δυνάμεώς μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Δοξάζουμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του και συνεχίζουμε για να μην βρεθούμε εκτός κλίματος. Θα έρθει τώρα ο αδερφός μας ο Νικολάη, ο αδερφός μας ο Μάνος ο Βούλγαρης που εξαφανίστηκε, δεν θα μου γλιτώσει. Καλά, καλά, δεν πειράζει. Πείστε τον να είναι εδώ. Καλά. Λοιπόν, έχουμε Νικολάη, Μάνος Βούλγαρης, έχουμε τον Παναγιώτη τον Πάνου, ένα, δύο, τρεις, έχουμε τον... Κάτσε, κάποιον είχα δει και δεν μου ξέφυγε. Ένα, δύο, τρία. Μετά έχουμε τον Μίλτο.
Το Μανώλη, 4. Και ο αδελφός μας, ο Λάμπρου, 5. Αυτοί 5. Αλλά κάποιος μου έχει φύγει τώρα. Τέλος πάντων, μπας προτάσεις, δεν πειράζει. Ξεκινάμε, είπαμε, Νικολάη, Μάνος Βούλγαρης, Παναγιώτης Πάνου, Μίλτος και αδελφός Γιάννης. Έλα, αδελφέ μου Νικολάη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Όλος ο κόσμος δίνει ευχές. Σήμερα, αύριο, εύχονται όλη η χρονιά που έρχεται να είναι καλή, να έχουν υγεία, να έχουν ευτυχία. Όλες αυτές οι ευχές είναι καλές. Και εμείς που ευχόμαστε είναι καλό. Και ο Λόγος του Θεού μας εύχεται. Αλλά η διαφορά από αυτό που εύχεται ο Λόγος του Θεού και αυτό που εύχεται ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και για να καταλάβουμε τι εύχεται ο Λόγος του Θεού, ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη 1055 σελίδα προς Τιμόθεον Β' επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Β' κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 3 εδάφιο. «Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται τις, δε στεφανούνται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να συντώσει ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα, εν θυμώ το εξπέρματος Δαβίτ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται». Ωραία ευχή. Ίσως να ακούγεται λίγο παράξενα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ευχή. «Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο και μακαριότατο από το να κακοπαθεί κάποιος για τον Ιησού Χριστό. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος με αυτή την ευχή. Όλοι οι Απόστολοι, όλοι οι αδερφοί μας, οι πρώτοι, κακοπάθησαν για τον Χριστό. Ξεκινώντας από την ημέρα της Πεντηκοστής, εάν θυμάστε που βγήκε ο Απόστολος Πέτρος και μίλαγε το Λόγο του Θεού και εξηγούσε τι είναι αυτά που ακούγανε όλοι οι άλλοι να μιλάνε ξένες γλώσσες. Να τους εξηγεί για το Πνεύμα το Άγιο, τους είπε για τον Ιησού Χριστό, τον Αναστημένο. Και μάλιστα τελειώνοντας το κήρυγμά του λέει ότι εσείς τούτον το Χριστόν που σταυρώσατε, αυτόν λέει ο Θεός καθέστη σωτήρας. Το να κακοπαθεί κάποιος σημαίνει ότι δεν διστάζει να βγει μπροστά σε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι εύκολο να βρεθούμε απέναντι στο κοσμικό σύστημα του σημερινό και να κρατάμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Να υψώνουμε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους έξω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται. Εάν έχετε διαβάσει, πιστεύω όλοι γνωρίζετε ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους, ήδη συντελείται στον κόσμο. Το καλό φαίνεται κακό και το κακό φαίνεται καλό σήμερα. Το μαύρο είναι άσπρο και το άσπρο γίνεται μαύρο. Ο φυσιολογικός φαίνεται αφύσικος και το παράλογο φαίνεται φυσιολογικό. Αυτές είναι οι ημέρες που ζούμε. Μας είχε προειδοποιήσει ο Λόγος του Θεού όμως. Και μέσα σε αυτές τις ημέρες μας καλεί να κακοπαθήσουμε. Να υψώσουμε τον Ιησού Χριστό ψηλά και μάλιστα σαν παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος λέει «Εργάτης προς τον εργάτη», λέει «καθώς και εγώ κακοπαθώ στα δεσμά μου». Να παίρνεις παράδειγμα από μένα, να βλέπεις τι κάνω εγώ, πώς ο Κύριος έρχεται και εργάζεται στη δική μου τη ζωή και έτσι να μιμείς και εσύ τη δική μου τη ζωή για να απολαύσεις αυτά που απολαμβάνω εγώ. Γιατί λέμε ναι μεν
ότι ο Απόστολος Παύλος στο τέλος έλεγε ότι στον καλόν αγώνα αγωνίστην την πίστη διατήρησα, είσαι με μένει τον Στέφανο της δόξης. Όλα αυτά καλά είναι να τα λέμε και εμείς τα λέμε. Αλλά τι πέρασε ο Απόστολος Παύλος? Δίστασε ποτέ να μιλήσει το Λόγο του Θεού? Δίστασε ποτέ να φανερώσει ποιος είναι ο Κύριός του? Ακόμα με κίνδυνο να φάει ξύλο? Να με κίνδυνο να το λιθοβολήσουνε? Ο Στέφανος δεν δίστασε. Λαμπρό παράδειγμα στο Λόγο του Κυρίου, και μάλιστα έγινε μετά από το θάνατο του Στέφανο, έγινε μεγάλος διωγμός στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμης και φύγαν όλοι οι αδερφοί. Γιατί τόλμησε ο Στέφανος να ελέγξει όλους αυτούς οι οποίοι δεν ήταν στο Λόγο του Θεού. Απλά φανέρωσε την αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό, αγαπητοί αδερφοί? Γιατί λίγο πριν κλείσει αυτός ο χρόνος εζυγίστηκε ευρέθη ελλιπής εγώ. Είχαμε πάει στο νοσοκομείο με το μικρό μου το γιο για μια επέμβαση που έπρεπε να γίνει, και εκεί βρέθηκε ένας παπάς με την οικογένειά του και περιμέναμε μαζί να μπούμε στο γιατρό. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν εγώ μέσα μου, μη τυχόν μας φύγει κάτι και πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, γιατί αλίμονό μας, λέω, από εδώ δεν θα βγούμε από το νοσοκομείο. Αυτό σκεφτόμουν. Εν τω μεταξύ ο Βίκτορας είχε πιάσει κουβέντα με το κοριτσάκι που ήταν το παπά και εξηγούσε. Εμείς όταν πάμε στην εκκλησία, έχω τον αδερφό μου τον Νίκο, ζωγραφίζουμε και κάνουμε το ένα και κάνουμε το άλλο. Λέω, αλίμονό μας, άμα με ρωτήσει από ποια ενορία είμαστε, θα με βρει. Λοιπόν, και πήρα αφορμή από αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ότι πολλές φορές πραγματικά διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα βρεθούν περιπτώσεις στη ζωή μας που θα πρέπει να δοκιμαστούμε, να φανερωθεί μέσα μας το κατά πόσο αυτά που διαβάζουμε, αυτά που πιστεύουμε, τα εφαρμόζουμε. Γιατί άλλο είναι να το ξέρεις και άλλο είναι να το κάνεις. Και όλα αυτά τα λέμε βέβαια για να μπορέσουμε το καινούργιο χρόνο που έρχεται το 2015, όπως είπαμε, να μας δίνει ο Κύριος ευκαιρίες πάρα πολλές να κακοπαθούμε για να δοξάζεται ο Κύριος. Γιατί μόνο έτσι θα δοθεί εις εμάς πλουσίως είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, και μόνο έτσι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για την ευλογημένη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ πέρα, έκανε χάρη ο Πατέρας. Εγώ δεν έχω το χάρισμα του λόγου να σας φέρω κάποιο κήρυγμα, κάποιο μήνυμα, έτσι και όταν με κοιτάτε και όλοι μαζί, ας πούμε, κομπλάρω. Αλλά μπορώ να σας μεταφέρω μια εμπειρία μου, ας πούμε, με τον Κύριο. Βέβαια είναι περσινή, γιατί πέρσι δεν είπα, θα πω αναδρομικά. Βασικά αυτή η χρονιά ήταν καλή για μας. Ήταν καλή από άποψη δουλειάς, απρόσμενη δηλαδή. Η προηγούμενη ήταν πολύ κακή χρονιά. Υπήρχαν εποχές, υπήρχε δηλαδή η εβδομάδα που μπαίναν 40 ευρώ σπίτι, 20 ευρώ σπίτι. Οι λογαριασμοί είχαν φτάσει 1000 ευρώ το ηλεκτρικό, 200 ευρώ το νερό, τα τηλέφωνα κομμένα. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή και εκείνη τη δύσκολη εποχή της μπήκε της γυναίκας μου στην καρδιά να κάνουμε παιδί. Όλα ήταν εναντίον μας. Όποιον ρώτησα δηλαδή, λογικό, μου είπε αυτό που κάνεις δεν γίνεται. Και εγώ αυτή την άποψη είχα, ότι αυτό που πάμε να κάνουμε με αυτή τη δουλειά, με αυτό που γίνεται, με αυτό που ζούμε, δεν είναι λογικό. Αλλά μου το έλεγε, μου το ξανάλεγε, έτσι το βάλαμε σιγά σιγά στην προσευχή μας. Άρχισα και εγώ σιγά σιγά να το βάζω στην προσευχή μου, δεν ήθελα στην αρχή, μετά το έβαλα. Σε μια στιγμή, ας πούμε, δεν είχε έρθει απάντηση από τον Κύριο και ήρθε η γυναίκα μου, ας πούμε, στο δωμάτιό μας, χαμογελαστή και αυτά. Τα ερωτήματα ήταν δύο βασικά. Να κάνουμε δεύτερο παιδί? Θα υπάρχουν αγαθά? Θα μπορούμε να το μεγαλώσουμε? Έρχεται λοιπόν η γυναίκα μου, της λέω, εντάξει, το πρόβλημα το ξέρουμε, λέω. Πες μου, της λέω, ένα νούμερο. Μου λέει το 23. Παίρνουμε τη γραφή, δεν μας έχει ξαναμιλήσει ο Κύριος ποτέ έτσι, ήταν μοναδική φορά. Ανοίγω τη γραφή, δεν βρίσκω 23, την ξανανοίγω, δεν βρίσκω. Στην τρίτη φορά που άνοιξα, βρήκα 2-23, που ήταν και δύο τα ερωτήματα. Ήταν στην 364 σελίδα, Β' Βασιλέων, και ήταν το 1-23 και είπε ο Νεεμάν, λάβε ευχαρίστως 2 τάλαντα. Και το δεύτερο 23 στην διπλανή σελίδα, και έθεσε ο έμπρος των αυτών άφθονη τροφή. Τελεία.
Τα απαντήματα ήταν και τα δύο μέσα από αυτό το πράγμα. Πάλι που ρώτησα αδέρφια μου, είπαν ότι κάτσε καλά. Αλλά αδέρφια που ρώτησα μου είπαν προχώρα, είναι ο Κύριος μαζί σας. Και πραγματικά βάλαμε μπροστά. Όταν έμεινε έγκυος η Χριστίνα, γύρω στα 8 μηνών, ανατράπηκε όλη η ζωή μας. Ξαφνικά δηλαδή η μητέρα της μας πετάει από το σπίτι, 8 μηνών έγκυος. Εμείς υπάρχει ένα σπίτι στο Κορυδαλλό, ένα πατρικό που είχαμε, αλλά ήταν παλιό, ήθελε ανακαίνιση, δουλειά δεν υπήρχε. Και γίνεται ένας μήλος, ας πούμε, αλλά όλα ήρθανε καλά. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς ανακαινίστηκε το σπίτι, πότε μπήκαμε. Ήταν πραγματικά θαυμαστά τα πράγματα αυτά. Και φέτος η χρονιά, πραγματικά δεν μας έλειψε τίποτα. Πρώτη χρονιά ήταν που είχα τέτοιες δουλειές, όχι ότι πλούτησα, αλλά πραγματικά περισσέψανε και πολλά λεφτά. Και ζήσαμε το εδάφιο αυτό. Ζήσαμε δηλαδή, πήραμε το μήνυμα και το ζήσαμε κατευθείαν. Ε? Ναι, εσύ είσαι αρνητικός από την αρχή. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Ευχαριστούμε για αυτή τη χρονιά πραγματικά και εύχομαι την επόμενη χρονιά να είναι πνευματική ευλογία και όχι ηλική. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Θα απορείτε τώρα όλοι γιατί ανέβηκα στον Άβωνα. Όχι αυθαίρετα όμως. Έτσι. Ήταν ο αδελφός μας ο αγαπητός ο Παναγιώτης να ανέβει, αλλά παραχώρησε τη θέση του. Και έτσι μου είπε ο αδελφός να ανέβω εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι οι αδέλφια είμαστε μια οικογένεια Αγία. Καθώς αρκετές φορές κάθομαι πίσω μαζί με τον Πέτρο, κοιτάζω έναν ένα ξεχωριστά και ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την Εκκλησία, για αυτή την Αγία οικογένεια, για αυτό το θαύμα που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, αδέλφια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, 1100 σελίδα, κεφάλαιο ΚΑΑ. «Και ειδού ουρανό νέον και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, και εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγίαν, την νέα Ιερουσαλήμ, κατεβαίνους από το Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφην και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, λέγουσαν, ειδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού. Και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών, Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οθαλμόν αυτών. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον». Ευχαριστούμε τον Θεό. Έφυγε ένας χρόνος. Θα φύγουν όλα. Καθώς έφυγε αυτός ο χρόνος, θα τελειώσουν όλα. Πάντοτε το τέλος επλησίασε. Προελάλησα τα αγαπητά μου αδέλφια ότι πρέπει να βάλουμε στόχους. Και έτσι είναι. Όλα τα μηνύματα περίχαν μέσα στόχο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ, αδέλφια μου. Όλους μας ο στόχος πρέπει να είναι ο ουρανός. Και αυτό πρέπει να σπουδάσουμε αυτό τον έσχατο καιρό. Πώς θα φτάσουμε στον ουρανό? Ο Κύριος θα μας πάει στον ουρανό, ο Κύριος θα μας φτάσει, ο Κύριος θα κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά εμείς πώς πρέπει να περπατήσουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που βάζει στα αδέλφια μας, από ό,τι ακούσαμε, αγάπη και υπηρεσία. Είναι ένα μονοπάτι που θέλει να το περπατήσουμε ο Κύριος. Και καθώς θα προχωράει ο χρόνος, και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χρόνο έχουμε, ένα εξεύρουμε ότι όλα τελειώνουν. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος ότι πάντων δε το τέλος επλησίασε. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Όλα τελειώνουν. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς γιατί όλα τελειώνουν? Εμείς πώς πρέπει να είναι το φρόνημά μας? «Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς». Αυτή πρέπει να είναι πια η σπουδή μας για το επόμενο καιρό, όσο καιρό θελήσει ο Κύριος να είμαστε εδώ στη γη. Φρονίμως. Ακούσαμε από τον αδελφό μας ότι πρέπει να παραμένουμε όσο μπορούμε όλοι μας στις ολονυχτίες. Αυτό που βάζει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές των εργατών που ήδη έχει ξεκινήσει, πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί σε ολονυχτίες.
όσο μπορούμε, εκεί το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και ενώνει τις καρδιές μας. Στις προσευχές θα μας ενώσει ο Κύριος στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και να γρυπνούμε. Προπάντων δε έχετε έθερμο εις αλλήλου στην αγάπη. Το ακούσαμε και αυτό. Η αγάπη. Η αγάπη όμως του Πνεύματος του Αγίου είναι που θα μας ενώσει. Και μας ενώνει, αδέλφια μου. Κατόπιν από δυσκολίες. Βλέποντας το βάρος του αλουνού. Βλέποντας τις ελλείψεις. Ο Κύριος θα μας κάνει να μπορέσουμε να τον πλησιάζουμε. Όπως εκείνος ο Σαμαρίτης πλησίασε τον πληγωμένο. Υπάρχουν πληγωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να μας δίνει τη δύναμη να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε, να του πούμε ένα καλό λόγο. Υπάρχουν και πληγωμένοι και έξω στον κόσμο. Και αυτό το ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Άρα ο Κύριος πρέπει να μας δίνει και να περισσεύουμε. Όταν αρχίσουμε και να περισσεύουμε, θα πλησιάσουμε και τους έξωθεν, ώστε να τους πούμε ένα καλό λόγο. Μέσα από το Λόγο του Θεού και όχι μόνο, και όχι μόνο, να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στην Εκκλησία την Αγία. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή τη χρονιά. Να σας ευλογήσει όλους ο Κύριος, να μας ενώνει όλους ο Κύριος και ο στόχος μας είναι ο ουρανός και ο Θεός θα μας πάει στον ουρανό. Όλα τελειώνουνε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έφερε απόψε. Νιώθω, αδέρφια, ότι σήμερα ήρθαμε απόψε γιατί μας έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μας οδήγησε. Και είμαστε χαρούμενοι. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε για αυτή τη χρονιά που περνάει και όπως είπε προηγουμένως ο αδερφός, πλησιάζει το τέλος. Πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Κάθε χρόνος που περνάει είναι πιο κοντά ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου μας, από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 952, από το κεφάλαιο ΙΕ, από την αρχή. «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν ημί, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί, δια τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν ημίν, και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, αν δεν μείνει εν τη άπελο, ούτως ουδέ εσείς, αν δεν μείνετε εν ημίν. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν ημί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ. Διότι χωρίς εμού δε δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δε μείνει εν ημί, ρίπτετε έξω ως το κλίμα και ξηραίνετε. Και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μένουσι εν ημί, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Ετούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αποκαλύφθηκε. Διαβάζοντας αυτό το αυτά τα εδάφια, είχα μείνει στο 4 εδάφιο που λέει «Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημίν». Και αναρωτιόμουν και έλεγα «Εγώ θα μείνω μαζί σου. Εσύ πώς θα μείνεις μαζί μου». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας αφήνει. Κάθε απορία τη λύνει. Ο Θεός είναι ζωντανός και μας ακούει. Και τώρα που ήταν τελειώνει ο χρόνος, πάντα σκεπτόμαστε πόσο έχουμε προχωρήσει, τι έχουμε κάνει με τον Κύριο, πόσα λάθη έχουμε κάνει, γιατί εδώ που τα λέμε μόνο λάθη κάνουμε. Οπότε αναρωτιόμαστε πόσα λάθη έχουμε κάνει, τι έχουμε κάνει που δεν έπρεπε να κάνουμε και τι κάνουμε που δεν έπρεπε να το κάνουμε.
Και πριν 2 μήνες είχα πάει να μαζέψω ελιές. Και ο Θεός μας φανερώνεται στο ξαφνικά, εξέφνης που λέει. Δηλαδή, από το πουθενά θα σου μιλήσει. Και θα σου μιλήσει και μέσα από τη δημιουργία του. Και έβλεπα, ουσιαστικά εγώ πήγα να μαζέψω τον καρπό της ελιάς. Και ζούσα επάνω στην ελιά εμπειρίες. Έβλεπα ελιές οι οποίες ήταν μέσα στα κλαδιά, γεμάτες κλαδιά. Και δεν μπορούσα να μαζέψω τον καρπό. Και αναρωτιόμουν και έλεγα γιατί, και μου απάνταγε βέβαια ο πεθερός μου, γιατί δεν τα καθαρίσαμε. Δεν καθαρίσαμε τα κλαδιά και ήταν μέσα στα κλαδιά. Και έβλεπα κι άλλες ελιές, οι οποίες τρόμαξα πραγματικά, γιατί φοβήθηκα για τον εαυτό μου. Έβλεπα ελιά η οποία ήταν καθαρή, ωραία, και από κάτω από τη ρίζα έβγαζε ρίζες γύρω-γύρω, άγριες ρίζες. Και εγώ δεν ήξερα και τον ρώτησα γιατί αυτό. Μου λέει γιατί είναι εμβολιασμένη η ελιά και κάτω από τον πόλι βγαίνουν οι άγριες ρίζες και θέλουν να τη φάνε την ελιά. Και είδα και ελιά η οποία την είχε αφήσει για κάποιο λόγο, επειδή ήταν σε σημείο δύσκολο, η οποία αυτές οι ρίζες από κάτω το είχαν γεμίσει γενικώς το δέντρο και οι ελιές που είχε κάνει ήταν παραμορφωμένες. Και πραγματικά φοβήθηκα για τον εαυτό μου, γιατί ξέρετε, στους δρομαίους μας λέει ο Κύριος μας ότι εγκεντρηθήκαμε, μπολιαστήκαμε, ήμασταν αγριελιά και γίναμε καρποφόρα ελιά. Και φοβήθηκα γιατί έβλεπα τον εαυτό μου εάν καθαρίζομαι και θυμήθηκα το εδάφιο αυτό στο 4 που λέει «Μείνατε εν ημίν και εγώ εν ημίν» και έλεγα γιατί, και την απάντηση την πήρα μετά από αυτή την εμπειρία που είχα από το 7 εδάφιο. «Αν μείνετε εν ημίν και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, μόνο τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Δηλαδή, θα καθαριστούμε. Πώς θα καθαριστούμε, μας το λέει παραπάνω, στο 2. «Παν κλίμα μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτόν, και πά το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, διαναφέρει πλειότερον καρπών». Δεν θέλουμε να είμαστε το κλίμα που δεν θα φέρει καρπό, θέλουμε να είμαστε το κλίμα που θα φέρει καρπό. Άρα λοιπόν, τι θα υποστούμε? Θα υποστούμε τον καθαρισμό για να φέρουμε μεγαλύτερο καρπό. Και παρακάτω λέει, «Τώρα είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς». Καθαριζόμαστε και πρέπει να καθαριζόμαστε από το Λόγο του Θεού. Και προσωπικά συνειδητοποίησα ότι εγώ δεν άφηνα τον εαυτό μου να καθαριστώ από τον Λόγο, γιατί ενώ πολλές φορές τον άκουγα, η αμεριμνησία ήτανε, η ακιδεία ήτανε, και βρέθηκα να βλέπω την ελιά με τα πολλά τα κλαδιά. Και άλλες φορές πάλι ήτανε, αυτό δεν είναι για μένα τώρα. Μεγάλο λάθος, αδέρφια. Ο Λόγος είναι για όλους. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει σε όλους κάθε στιγμή. Όπως σταυρώθηκε για τον καθένα από μας, μιλάει στον καθένα από μας. Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Και εμείς αφήνουμε τον Λόγο και φεύγει. Και δεν καθαριζόμαστε. Και συνειδητοποιώ ότι αυτό τι είναι? Είναι εγωισμός, είναι υπερηφάνεια. Γιατί για να μας καθαρίσει ο Λόγος πρέπει να ταπεινωθούμε και πρέπει να δεχτούμε Αυτόν με καθαρή καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις εμπειρίες που μας δίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι κάνει στη ζωή μας. Ευγνώμονες είμαστε. Εγώ είχα πει σε έναν αδερφό στην αρχή
όταν είχα πρωτοέρθει, του λέω ευχαριστώ τον Θεό που είμαι στην Εκκλησία και αντιμετωπίζω τα πράγματα διαφορετικά τώρα με την κρίση. Και η απάντηση, γιατί οι παλιοί αδερφοί έχουν σοφία Θεού πραγματικά και μας μιλάνε, μας μιλάει ο Κύριος μέσα από αυτούς και μου λέει να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και για τίποτα άλλο. Να τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό, δόξα στο όνομά Του, πλησιάζει η ώρα Του, φεύγει και αυτή η χρονιά. Εύχομαι η επόμενη χρονιά να αφήσουμε τους εαυτούς μας να καθαριστούμε από το Λόγο του Θεού, από τον Κύριό μας. Ο Κύριος είναι ο Λόγος, είναι ζωντανός ο Χριστός μας, ανεστημένος Χριστός και θέλουμε να μας καθαρίσει για ποιο σκοπό, για να μας αγιάσει. Αυτή είναι η προσευχή Του, αυτό προσευχήθηκε και για τους μαθητές Του. Αγίασε αυτούς εν την αληθεία Σου. Ο Λόγος Σου είναι αλήθεια. Να αγιαστούμε για να είμαστε Άγιοι, γιατί Άγιος θα παραλάβει και μακάρι όλους μας να μας παραλάβει, να μας πάρει κοντά Του Αγίους, να ζήσουμε μαζί Του αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε για αυτό το βράδυ, ευχαριστούμε για την αγάπη που βάζει μέσα στα αδέρφια μας, στην Εκκλησία Του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Ευχαριστούμε, αδερφοί, τον Κύριο, για τα θεία του μηνύματα τα οποία μας δίνει. Και ήθε αυτή η χρονιά που σε λίγο μπαίνει και που μια βαριά καταγνιά έχει καλύψει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και τον πλανήτη ολόκληρο. Να δούμε το χέρι του Κυρίου να ενεργεί όπως δεν ενέργησε ποτέ μέχρι σήμερα. Διότι είναι εδώ που φτάσαμε πλέον, είναι η μόνη μας ελπίδα. Και εδώ μας λέει, μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν. Κατά την περίοδο του ελληνικού εφηλίου, παλαιότεροι γνωρίζουν τις αγριότητες που διαπράκτησαν αυτή την εποχή και από τις δύο παρατάξεις. Και οι προηγούμενο δεν είχαν. Είναι αλήθεια ότι η ορεινή χώρα πέρασε περισσότερα, τα αστικά κέντρα πιο λίγο. Και αυτή την εποχή υπήρχαν κάποιοι ναοί εκεί, στις ορεινές περιοχές, και πήγαιναν εκεί οι άνθρωποι και κρυβόντουσαν για να φύγουν από τα δεινά της εποχής. Ένα απόσπασμα με κάποιους εκεί στρατιώτες πήγαν σε κάποιο ναό εκεί, πιάσαν ένα εφημέριο τον οποίο τον έσυραν έξω σαν σακί με πατάτες, τον βασάνισαν άγρια. Ημιθανής πλέον άνθρωπος αυτός, αδιαμαρτύρητα. Του λέει εκεί αυτός ο επικεφαλής του αποσπάσματος, και τώρα ο Ιησούς σου τι σου λέει για όλα αυτά, τι λέει για όλα αυτά. Και αυτός απαντάει, και τώρα ο Ιησούς μου λέει ότι πρέπει να σ' αγαπάω. Μήπως πρέπει κι εμείς κάποιες τέτοιες συμπεριφορές να υιοθετήσουμε με ζωή μας. Αλλά δεν ξέρω, αδερφοί, πού βρήκε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος και το απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά μήπως πρέπει να εφοδιαστούμε κι εμείς με θείες δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στις προκλήσεις αυτής της ζωής. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας ηλικιωμένος αδερφός περνούσε από κάποιους έρημους δρόμους εκεί. Φυσούσε και ένα βοριαδάκι. Του παίρνει το καπέλο ο αέρας και έπεσε στα χέρια κάποιων νεαρών που παίζανε. Αυτοί το πήραν, το έκαναν μπάλα και έπαιζαν. Του είπαν μάλιστα, θα παίξουμε λίγο και θα σου επιστρέψω το καπέλο. Και αυτός απάντησε, δεν πειράζει παιδιά μου. Εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Παίχτε όσο θέλετε. Εκείνη βέβαια, ελεγχόμενη υποσυνειδήσεως, σε λίγο του γύρισε το καπέλο πίσω. Ελεγχόμενη βέβαια υποσυνειδήσεως και του είπαν συγγνώμη. Τους απαντάει ο αδερφός, δεν πειράζει παιδιά μου, να πάτε στο καλό, ο Θεός να σας ευλογήσει σφόδρα. Θα πει κανείς, αδερφέ, αυτές είναι λεπτομέρειες. Αλλά μήπως τέτοιες λεπτομέρειες πρέπει να υιοθετήσουμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας. Και πόσες τέτοιες λεπτομέρειες έχουν φανεί τόσο σημαντικές. Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Γιατί άραγες? Ο Κύριος, αδερφοί, δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να κάνει επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά ήρθε να κάνει πράγματα ουσίας. Γιατί διήρχε τον Ιεριχώ? Μήπως είχε κάποιο σημαίνο ραντεβού με κάποιον άνθρωπο εκεί επίσημο της πόλεως? Μήπως κάποιος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό και ήθελε να τον συναντήσει? Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είχε ένα πιο σημαίνο ραντεβού. Είχε ένα ραντεβού με έναν αρχιτελόνι. Με έναν αρχιτελόνι. Τον ξέρεις, Κύριε, ποιος είναι? Πολύ καλά. Τον γνωρίζω από καταβολής κόσμου. Μα αυτός είναι ένας φοροεπιδρομέας. Δεν αφήνει τίποτα στο περασμά του. Και την εποχή αυτή, αδερφοί, οι άνθρωποι αυτοί δεν έπαιρναν μόνο τη μαφή ή χρηματικά ποσά, έπαιρναν και τα κατοικίδια ζώα μιας οικογένειας. Ήταν πιο προοδευτικοί από τους σημερινούς. Τι να τον κάνεις, Κύριε, τον άνθρωπο αυτόν? Θέλω να τον γνωρίσω απόψε προσωπικά, να τον σώσω και να γράψω το όνομά του στο ληξιαρχείο του ουρανού. Και μπορεί να πει κανείς, με λαχτάρα έτρεξε να το συναντήσει. Απίστευτο. Και αυτό φάνηκε όταν του είπε, όταν βρέθηκε εκεί που ήταν ο Ζαχαίος. Κατέβα ταχαίως. Ακριβώς ο Κύριος στο ραντεβού του. Του μίλησε με το όνομά του όπως μίλησε και σε εμάς κάποτε. Γνωρίζει την κατοικία του όπως γνωρίζει και τη δική μας σήμερα. Κατέβα κάτω, του είπε, γιατί θέλω απόψε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί μαζί και να τα πούμε σαν δυο καλοί φίλοι. Και εδώ πρέπει να δούμε για λίγο πώς πήγε ο Κύριος στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Πώς μπήκε μέσα, σαν εισβολέας ή σαν Κύριος? Ή μήπως πήγε να πιάσει από το λαιμό του Ζαχαίο και θα είχε κάθε λόγο να το κάνει, διότι αυτός ο άνθρωπος είχε γίνει το φόβητρο της γύρω περιοχής. Αλλά μπήκε σαν Κύριος, αδερφοί. Αδερφοί, ο Κύριος είναι οικείος.
δεν είναι μακρόθεν, μπορούμε να πούμε. Πιστεύω θα πήρε κάποιο δώρο μαζί του, να πάει σε αυτήν την οικογένεια, θα κηρύξει τη σύζυγο εκεί, θα πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του, θα τα ρώτησε ποια τα ξυπάνε, αν πάει σχολείο, πώς τα λένε. Θα κάνανε μια προσευχή, προσευχή λιγόλογη πιστεύω, και καλό είναι, αδερφοί, στη ζωή μας να λέμε λίγα. Είναι ό,τι καλύτερο μας συμφέρει. Και έχουμε και τους συνήθως διαμαρτυρούμενους, τους γραμματείς και φαρισαίους, οι οποίοι σαν ενοχιστρωμένο υμνολόγιο έλεγαν στους μαθητάς εκεί ότι ο διδάσκαλός σας πίνει και τρώγει με τα μαρτωλών και τα λωνών. Και πρέπει να δούμε εδώ ποιες ήταν οι συναστροφές του Κυρίου αυτή την εποχή. Ποιες ήταν. Ο Κύριος έκανε παρέα, αδερφοί, με ανθρώπους του περιθωρίου. Με ανθρώπους των φαναριών, μπορεί να πει κανείς, ασύλληπτα πράγματα. Γιατί. Γιατί άνοιγαν την καρδιά τους στα λεγόμενα του Κυρίου και δεύτερον, ότι θα τους έχει στενούς τους συνεργάτες στη Κυριακή Βασιλεία ως βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Έγινε χαρά βέβαια αυτό το βράδυ στο σπίτι αυτό και γράφησαν ονόματα στο δεξιαρχείο του ουρανού. Με λαχτάρα έτρεξε να βρει τη Σαμαρίτσα και Κοπιακός μάλιστα, για να γράψει κι αυτήν το όνομα στο ληξιαρχείο του ουρανού. Πιο κάτω βλέπουμε τον Κύριο να περιοδεύει την πόλη της Ναΐν. Γιατί άραγε. Είχε και εκεί ένα σημαίνο ραντεβού. Με ποιον. Με τον ίδιο το θάνατο. Η πομπή πήγαινε προς την τελευταία κατοικία με μια χαροκαμένη μάνα, μητέρα, να κλαίει διάκοπα. Από την αντίθετη πλευρά ερχόταν ο Κύριος με συνοδεία του. Μεγάλες συνοδείες και από δύο περιπτώσεις. Και στάθηκε ο θάνατος απέναντι στη ζωή. Απέναντι σε αυτόν τον υψηλό ουράνιο επισκέπτη. Τι μπορούσε να πει ο θάνατος, έφυγε. Και έδωσε ο Κύριος στη χαροκαμένη αυτή μητέρα το παιδί ζώντα. Και αδερφοί, όταν ο Κύριος έρχεται και μας ευεργετεί, αφήνουμε επιφωνήματα εκπλήξεως, παραλήρημα ενθουσιασμού, ή νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι υποχρεωμένος να μας ευεργετεί. Δεν είναι υποχρεωμένος να ευεργετεί. Κατά χάρη το κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ο ουράνιος αυτός επισκέπτης, ο υψηλός ουράνιος επισκέπτης, περιέρχεται και στον χώρο αυτόν εδώ σήμερα. Ίσως θέλει να σώσει κάποιο Ζαχαίο, κάποια Σαμαρίτισσα, για να γράψει τα ονοματά τους στο ληξιαρχείο του ουρανού. Είπαμε αρκετά για το ληξιαρχείο του ουρανού. Τι είναι το ληξιαρχείο του ουρανού, αδερφοί? Είναι ένα τόμο, ένα βιβλίο μπορούμε να πούμε, το οποίο εκεί γράφονται όλα τα ονόματα που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό στα προσωπικά σωτήρα. Το βιβλίο αυτό θα παραμείνει στην αιωνιότητα, μνημονεύοντας τα ονόματά μας. Επίσης, θα λάβει χώρα και ένας λαμπρός δείπνος. Θέλω να πω ότι ο Κύριος, ο μεγάλος αυτός, ο Κύριος είναι ο μεγάλος ληξιάρχος.
βαστώντας στο χέρι του μία, πώς να το πούμε τώρα, γράφοντας και ένα μελλοδοχείο που έχει το αίμα του μέσα και γράφει στο βιβλίο, στο εξιαρχείο του ουρανού, το κάθε όνομα που λέει «Ναι και εγώ Κύριε, θέλω να σε δεχθώ με στην καρδιά μου». Δεν γίνεται αυτή η πράξη, η μονομερής πράξη μόνο από μέρος του Κυρίου, αλλά πρέπει να θέλω και εγώ, αδερφοί. Και μου κάνει εντύπωση κάτι. Πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες να δώσουμε κάποιο σπίτι. Μας ζητάνε χαρτιά συνέχεια. Ένα κάρο χαρτιά. Και φέρε τούτο, φέρε εκείνο. Το μόνο πράγμα στον πλανήτη ολόκληρο που δεν έχει γραφειοκρατία είναι η σωτηρία. Μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος τώρα. Να σωθεί τώρα. Σε ένα λεπτό. Μπορεί να γραφτεί το όνομά του ληξιαρχείου του ουρανού αυτή τη στιγμή. Και τι είναι το ληξιαρχείο του ουρανού? Είναι, μπορούμε να πούμε, ότι είναι ένα αιώνιο συμβόλαιο. Αδερφοί, ο Κύριος όταν λέει κάτι, ειδικότερα όταν λέει αληθώς, αληθώς, σας λέγω, είναι σαν να ορκίζεται ο ίδιος ο Θεός ότι θα το κάνει αυτό που λέει. Δεν είναι άνθρωπος. Οι άνθρωποι υπογράφουν συμβόλαια σήμερα. Κυβερνήσεις, διάφοροι άλλοι εκεί, συμβόλαια με το λαό, τα οποία ποδοπατούνται σε λίγο. Αλλά το συμβόλαιο με τον Κύριο είναι αιώνιο. Επίσης, θα λάβει η χώρα και ένας λαμπρός δείπνος. Θα είναι κάτι το μοναδικό το οποίο έχει γίνει. Καλά, στον πλανήτη δεν έχει γίνει αυτός ο δείπνος. Θα είναι κάτι το οποίο ούτε και στον ουρανό μπορώ να πω έχει γίνει ακόμα. Αλλά ετοιμάζονται οι ουράνιες δυνάμεις για το λαμπρό δείπνο που θα δώσει ο Πατέρας Θεός για να τιμήσει την υφή του παιδιού του. Και αφού σηκωθεί επάνω, πρώτα θα ευχαριστήσει την Εκκλησία του και θα πει «Σας ευχαριστώ, παιδιά μου, διότι γίνατε θείοι μέτοχοι στα παθήματα του γιού μου». Και αφού πρώτα μας καλωσορίσει, σας αιωνίους μονάς. Και πιστεύω, αδερφοί, θα γίνει ειδική μνήμα και στο ληστή, τον κακούργο, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα του πει ο ίδιος ο Θεός «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, διότι συμπαραστάθηκες στον Υιό μου την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας». Ενώ όλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Και θα λάβουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις, χοροδίες αγγέλων, κονιοβολισμοί μπορούμε να πούμε, προς τιμή της Εκκλησίας. Και ποια τιμή σε ποιους? Στο Βαρτίμαιο, στο Ζαχαίο, μα θα είναι και ο Βαρτίμαιος εκεί, πρώτος. Στο Ζαχαίο, στο Χολό, το Ξηρό, σε μας και οι επίσημοι του κόσμου τούτου δεν θέλουν η γευθή του δείπνου μου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι απευθύνθηκε σε μία μαρίδα ανθρώπων και είπανε «Έχει με παρετημένο». Υπέγραψαν την αιωνία τους κατά δίκη. Αδερφοί, ο Κύριος μπορεί να τα ανεχθεί όλα. Μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία, την αδυναμία, διότι υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να συνέλθει, να μετανοήσει και να επιστρέψει. Αλλά όταν αδιαφορεί σε αυτή τη θεία πρόσκληση, αδιαφορεί προκλητικότατα, δεν μπορεί να το ανεχθεί. Και αυτό το βράδυ κάνει μια θεία πρόσκληση. Θα την αρνηθούμε, θα την αρνηθείς? Όπως είπε και σε μένα κάποτε προς 47 χρόνια, τρεις φορές μου το είπε, καθώς άκουγα ένα μήνυμα σε κάποιο χώρο. «Θα αρνηθείς, παιδί μου, αυτή η θεία πρόσκληση?» «Όχι, Κύριε», είπα, «δεν μπορώ να την αρνηθώ». Και ήρθε αυτό το βράδυ
Όποιος δεν έχει πολιτογραφηθεί πολίτης ουρανού, να το κάνει τώρα και να πει, «Κύριε, γράψε και εμένα το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής για να λάβω κι εγώ μέρος στο λαμπρό αυτό δείπνο των Αγίων σου. Αμήν». Και τώρα, αδέρφια μου, θα ακούσουμε τους 4 αδελφούς μας διακόνους. Θα μιλήσουν από 10 λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε με τον αδελφό μας τον Κώστα, τον Αραμπατζή. Θα έρθει ο αδελφός μας ο Κεβόρκ, ο αδελφός μας ο Δημήτρης και ο αδελφός μας ο Πέτρος, από ένα δεκάλεπτο ο καθένας, και ο Κύριος να τους δώσει και να μας ευλογήσει όλους. Έλα, αδελφέ Κώστα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Να σας εκμυστηρευθώ και κάτι. Προηγουμένως που έβλεπα τα παιδάκια που λέγαν τα εδάφια τους, δεν ξέρω, αλλά ένιωσα μια πολύ γλυκύτητα μέσα μου. Και δεν ξέρω, αυτά τα παιδιά, ακόμα και μέσα στα λάθη τους, σου έρχεται να τα πεις δεν πειράζει για το λάθος που έκανες και να τα αγκαλιάσεις, να τα φιλήσεις, γιατί έχουν μια αθωότητα στο βλέμμα τους, έχουν μια απλότητα, έχουν μια αγαθοσύνη. Και λέω, Κύριε μου, λέω, δεν ξέρω, κάνε μας έτσι σαν αυτά τα παιδιά, γιατί τελικά τι είναι αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός σε μας? Βλέπει τη δική μας την ικανότητα? Δεν είμαστε ικανοί. Βλέπει τη δική μας την καλοσύνη, τα έργα μας? Τίποτα από αυτά. Αλλά βλέπει την καρδιά μας. Και η καρδιά ενός μικρού παιδιού είναι πολύτιμη ενώπιον του Κυρίου. Γιατί είναι μια καρδιά απλή. Μια καρδιά η οποία δεν σκέφτεται πονηρά. Είναι μια καρδιά η οποία μπορεί κάθε στιγμή να σου δώσει αγάπη. Είναι μια καρδιά η οποία μπορεί κάθε στιγμή να ξεχάσει το κακό και να προχωρήσει παρακάτω, χωρίς να κρατάει μέσα της κακία. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτές τις μέρες, βεβαίως, ως ήθιστε, λέμε ευχές. Και έξω στον κόσμο όλοι εύχονται μια καλή χρονιά, εύχονται να είναι ευτυχισμένος ο νέος χρόνος, υγεία κτλ. Αν όμως κάποιος συζητήσει περισσότερο με αυτούς τους ανθρώπους, τελικά οι περισσότεροι λένε κάθε πέρσι και καλύτερα. Και δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι για το νέο έτος. Και όλοι τους περιμένουν ότι κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. Αλλά εμείς εδώ πέρα στην Εκκλησία δεν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά κάθε φέτος και καλύτερα. Γιατί? Γιατί κάθε χρονιά ερχόμαστε πιο κοντά στην παρουσία του Κυρίου. Κάθε χρονιά είναι μια χρονιά η οποία είναι δοσμένη και ευλογημένη από τον Κύριο. Δεν πρόκειται να πάει χειρότερα, καλύτερα θα πάει. Και ξέρετε κάτι, ο Κύριος στα χέρια του μας κρατάει. Στα χέρια του Κυρίου είμαστε. Είναι δυνατόν κάτι να πάει χειρότερα? Καλύτερα θα πάει. Βεβαίως, έξω στον κόσμο πολλά μπορεί να συμβούν. Και από αυτά τα πράγματα και εμείς θα τα ζήσουμε. Όμως, ένα είναι σίγουρο. Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει και ούτε θα μας εγκαταλείψει. Αρκεί βεβαίως να μην τον αφήσουμε και τον εγκαταλείψουμε εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, είναι ωφέλιμος, είναι για τη διδασκαλία μας, αλλά για τον έλεγχό μας, για τη διόρθωσή μας, αλλά κάποια εδάφια, καμιά φορά, μέσα μας, μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση και μας δίνουν κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα. Κάποια τέτοια εδάφια θα ήθελα κι εγώ αυτή τη βραδιά να μοιραστώ μαζί σας. Είναι από το Δευτερονόμιο, σελίδα 181, κεφάλαιο Ήτα. Σελίδα 181, κεφάλαιο Ήτα. «Πάσα στα εντολάς, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γη την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλησεν θυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Το Δευτερονόμιο είναι ένα βιβλίο το οποίο
γράφτηκε και υπόθηκε στο τέλος της περιπλάνησης των 40 ετών μέσα στην έρημο. Οι Ισραηλίτες είχαν μία υπόσχεση ότι θα πάνε σε μία γη της επαγγελίας, την οποία τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Είχαν όμως μία πορεία. Η πορεία αυτή ήταν ότι πρώτον βγήκαν από την Αίγυπτο, δεύτερον διήδατος πέρασαν στην έρημο, μέσα στην έρημο πέρασαν αρκετά πράγματα επί 40 χρόνια και στο τέλος έφτασαν στη γη της επαγγελίας. Και αυτά τα λόγια είναι λίγο πριν μπουν στη γη της επαγγελίας. Εμάς ο Κύριος εδώ πέρα στη γη δεν μας υποσχέθηκε κάποια γη, δεν μας υποσχέθηκε οικόπεδα, δεν μας υποσχέθηκε χωράφια, σπίτια, επίγεια, αλλά μας υποσχέθηκε έναν ουρανό. Μας υποσχέθηκε μία πόλη η οποία βρίσκεται στην παρουσία τη δική του. Μας υποσχέθηκε οικίες μέσα στην Άγια Ιερουσαλήμ. Και αυτή είναι η προσμονή δική μας. Και εμείς έχουμε περάσει μία αντίστοιχη πορεία όπως αυτοί οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες. Πρώτον βγήκαμε μέσα από τον κόσμο. Ακούσαμε το κάλεσμα του Κυρίου και εξήλθαμε από την Αίγυπτο. Διήδατος περάσαμε. Περάσαμε μέσα από το βάπτισμα. Και μέσα σε αυτή τη ζωή μας είναι η έρημος την οποία περνάμε για να φτάσουμε στην ουράνια βασιλεία του Θεού, στη γη την οποία ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί. Όμως, μέσα σε αυτήν τη ζωή, πολλά πράγματα συμβαίνουν. Και το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνουνε. Και λέει ο Κύριος στο δύο εδάφιο, «Και θέλεις ενθυμίσθε πάσαν την οδόν, εις την οποίαν σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο». Πρέπει να τα θυμόμαστε ότι έχουμε περάσει με τον Κύριο, τις εμπειρίες μας, τις κακουχίες, τις αρρώστιες μας, τις ευλογίες, τις χαρές. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Αλλά ο Κύριος, όλα αυτά τα οποία επιτρέπει στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβαίνουνε, είναι διά να μας ταπεινώσει. Μπορούμε να δεχτούμε να μας ταπεινώσει ο Κύριος? Το να δεχτούμε ενώπιον του Κυρίου να ταπεινωθούμε, μπορούμε να πούμε, εντάξει, είναι ο Θεός, να ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό. Μπορούμε να ταπεινωθούμε μέσα στην Εκκλησία. Άντε, και δίπλα στους αδερφούς μου, ξέρω ότι οι αδερφοί μου με αγαπάνε, θα ταπεινωθώ και δεν θα με παρεξηγήσουνε. Μπορώ να ταπεινωθώ ενώπιον του κόσμου του έξω? Για σκεφτείτε τους Ισραηλίτες, 40 χρόνια γυρνούσαν μέσα σε μια έρημο. Μπορούσαν αυτή την έρημο να την διασχίσουν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Και τριγυρνούσαν μέσα στην έρημο, μια αριστερά, μια δεξιά, μια πάνω, μια κάτω και πάλι γύρω-γύρω. Οι λαοί γύρω-γύρω από την έρημο τους βλέπανε. Και κάποιος θα σκεφτόταν και θα έλεγε, μα καλά, τι λαός είναι αυτός? Δεν μπορεί να βρει την έξοδο από την έρημο και γυρνάει γύρω-γύρω? Λέει ότι ακολουθεί έναν Θεό. Τι Θεός είναι αυτός που τον έχει οδηγήσει στην έρημο και τον έχει να τριγυρνάει γύρω-γύρω στην έρημο? Μην νομίζετε, κάπως έτσι μας βλέπουν και εμάς. Μας βλέπουν σαν κακόμοιρους, θα έλεγα. Γιατί εμείς δεν διασκεδάζουμε με τις διασκεδάσεις του κόσμου, δεν επιζητούμε τις χαρές του κόσμου και μας βλέπουν και μας λένε, μα καλά, εσείς πώς ζείτε έτσι? Εσείς τι πάθατε? Μέσα σε τόσα πράγματα, μέσα στην κοινωνία, δεν μπορείτε κι εσείς να βγείτε, να διασκεδάσετε, να χαρείτε αυτά τα οποία χαιρόμαστε κι εμείς? Όχι, δεν μπορούμε. Προτιμάμε την έρημό μας. Γιατί? Ακολουθούμε τον Κύριό μας. Οι Ισραηλίτες γυρνούσαν γύρω-γύρω μες στην έρημο, αλλά τους οδηγούσε η φλόγα του Κυρίου και τους σκέπαζε η νεφέλη του. Για το λόγο το ότι ο Κύριος ήταν μαζί τους και βλέπαν τα θαυμάσια του Κυρίου κάθε μέρα στη ζωή τους. Και όταν πείνασαν που ο Κύριος τους έφτασε σε σημείο να πεινάσουνε, που και εμάς μας φτάνει σε σημείο να πεινάσουμε, τους έδωσε το μάνα, δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε μας, μες στη ζωή μας, ο Κύριος μας εγκαταλείπει. Να μας ταπεινώσει, να μας δοκιμάσει, να δει τελικά η καρδιά μας τι πραγματικά θέλει. Όχι ότι ο Κύριος δεν ξέρει, ο Κύριος τα πάντα γνωρίζει. Αλλά να δούμε εμείς την καρδιά μας. Γιατί καμιά φορά για την καρδιά μας σκεφτόμαστε πολλά πράγματα.
Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω αυτό. Και όταν έρχονται συνθήκες το κάνουμε και λέμε καλά πώς έγινε αυτό το πράγμα και το έκανα. Και εκεί πέρα παίζει ρόλο η αντίδρασή μας. Τι θα κάνουμε? Θα ταπεινωθούμε ενώπιν του Κυρίου? Θα μετανοήσουμε? Θα ζητήσουμε και να πούμε Κύριε, αχρίος και άθλιος είμαι, σε παρακαλώ ελέησόν με? Ή θα σκληρινθούμε και θα φύγουμε? Να μας δοκιμάσει ο Κύριος. Διαναγνωρίσει τα εν την καρδία μας. Για να δει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία μπορεί καμιά φορά να στεναχωριόμαστε και να λέμε γιατί συμβαίνουν και γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε εκείνο, αυτό το οποίο έχει σημασία ενώπιν του Θεού δεν είναι γιατί συνέβη. Ο Κύριος μπορεί με ένα λόγο του να το κάνει πέρα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ποια είναι η αντίδρασή μας την ώρα που συμβαίνει. Θα μείνω πιστός? Θα δεχθώ αυτό το πράγμα το οποίο φέρνει ο Κύριος στη ζωή μου? Εγώ θα δω μες στην καρδιά μου ότι ακόμα και αν κάνω λάθος να ζητήσω από τον Κύριο συγχώρεση, μετάνοια και να ζητήσω τον Κύριο να μου δώσει άλλη καρδιά, να μου δώσει άλλο πνεύμα, τη δική του καρδιά και το δικό του πνεύμα. Θα το κάνω? Θέλει να δει ο Κύριος την αντίδρασή μας. Και θέλει να δει εάν θέλουμε φυλάξει τις εντολές αυτού ή δεν θα τις φυλάξουμε. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε εντολές, μας έδωσε το λόγο του. Δεν μας είπε κάντε ό,τι θέλετε. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα όρια, τα οποία βεβαίως να μην συγχαίουμε ότι αυτά είναι όρια για να περιοριστούμε. Είναι όρια για να μπορέσουμε να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Εμείς θα τις φυλάξουμε αυτές τις εντολές του. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό και μας ταπεινώνει και μας κάνει να πεινάμε, αλλά δεν μας αφήνει ποτέ, μας στρέφει με το μάνα. Και όλα αυτά για να μας κάνει να μάθουμε ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Αυτό πρέπει να το σπουδάσουμε, πρέπει να το μάθουμε. Και δεν γίνεται αλλιώς. Με αυτούς τους παραπάνω τρόπους γίνεται. Μπορεί την υλική τροφή να την παίρνουμε για αυτή τη σάρκα μας, να την θρέψουμε, να την συντηρήσουμε, αλλά αυτή η σάρκα φθήνει. Κάποια στιγμή θα γεράσει, δεν θα αντέχει, θα πεθάνει, θα σταματήσει να λειτουργεί. Όμως, ζούμε. Ζούμε μόνο και μόνο επειδή στρώμε ψωμί. Ζούμε μόνο και μόνο επειδή στρώμε, πίνουμε νερό. Απλώς παρατείνουμε το χρόνο μας πάνω σε αυτή τη γη. Η πραγματική ζωή είναι όταν τρώμε και πίνουμε το Λόγο του Κυρίου. Είναι το μόνο το οποίο μας δίνει ζωή. Είναι το μόνο το οποίο δεν θρέφει τη σάρκα, η οποία η σάρκα έχει ημερομηνία λήξεως. Είτε θα πεθάνει, είτε θα μεταμορφωθεί. Αν ο Κύριος μας αξιώσει και βρεθούμε στην αρπαγή, θα μεταμορφωθεί η σάρκα. Δεν θα υπάρχει αυτή. Αν τυχόν κάποιες σάρκες δεν αντέξουν και πεθάνουν, πάει πάλι αυτή η σάρκα. Επομένως, ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με τον άρτο, τον υλικό. Ζει με το Λόγο του Κυρίου. Και είναι αυτό το οποίο μας δίνει ζωή. Είναι αυτό το οποίο μας στρέφει και ξέρουμε ότι είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει να ζούμε αιώνια. Γιατί, αν δεν τρώμε το Λόγο του Κυρίου, τότε, πεθαίνοντας και αυτή η σάρκα, δυστυχώς και εμείς θα πάμε στην απώλεια. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, τώρα βρίσκονται λίγο πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας. Το πιστεύουμε ότι είμαστε λίγο πριν τη στιγμή που και εμείς θα βρεθούμε στη δική μας γη της Επαγγελίας? Είναι η στιγμή. Βλέπουμε ότι ο καιρός όλο και δυσκολεύει. Η αμαρτία αυξάνεται. Τα σημεία των καιρών αυτό μαρτυρούν. Ο ίδιος ο Κύριος αυτό μας φωνάζει. Είμαστε κι εμείς ένα βήμα πριν μπούμε στην ουράνια Βασιλεία του Θεού, πριν μπούμε στην ουράνια Επαγγελία του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί εδώ τους το λέει ο Κύριος, αλλά ισχύει και για μας. Πάσα στα εντολάς, τα οποία εγώ προστάζω, σε μας προστάζει ο Κύριος σήμερα, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γην. Πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές του Κυρίου. Πρέπει την κλίση την οποία μας έκανε ο Κύριος, που μας οδήγησε μέχρι εδώ και είμαστε ένα βήμα πριν μπούμε, πρέπει να προσέξουμε αυτή την κλίση, να την κάνουμε βεβαία. Δεν πρέπει να είμαστε απερίσκεπτοι
επιλύσμονες, βαριόμαστε, δεν πειράζει, ο Θεός θα μας αγαπάει. Είναι, ο Θεός αγαπάει, αλλά είναι και δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του Κυρίου δεν υπερβαίνει την αγάπη Του. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί καμιά φορά η δική μας η αγάπη υπερβαίνει τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Θεωρούμε ότι εμείς έχουμε πιο πολύ αγάπη από το Θεό και τα πάντα συγχωρούμε, τα πάντα δεχόμαστε. Όμως ο Θεός έχει θέσει όρια, τα όρια της δικαιοσύνης Του. Πρέπει λοιπόν αυτές τις εντολές, αυτά τα όρια Του, να μάθουμε να τα τηρούμε, να είμαστε μέσα στο σχέδιο του Κυρίου. Για τον λόγο το ότι ο Κύριος δεν κάνει αυθαιρεσίες στη ζωή μας. Δεν έρχεται να μας πει, εγώ αποφάσισα να σε βάλω με το ζόρι μέσα, θες δεν θες. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να θέλουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε. Ο Κύριος θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει και έχει κάνει τα πάντα. Έχει δώσει τον Υιό Του. Αλλά πρέπει και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Επομένως, πάσα τις εντολές τις οποίες προστάζει σε εμάς, ας μάθουμε λοιπόν να τις εκτελούμε, ας μάθουμε να μένουμε στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Κυρίου, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος στη ζωή μας, για να κάνουμε την κλίση μας βεβαία, να επισφραγιστεί η ελπίδα μας, το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής να παραμείνει. Ακούσαμε προηγουμένως για βιβλίο ζωής. Το βιβλίο ζωής γράφεται αλλά σβήνεται κιόλας. Επομένως, να είναι σίγουρο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και ο Κύριος να μας αξιώσει όλους μας, μία πίμνη, μία εκκλησία, ένα σώμα, όλοι μαζί να συναντήσουμε στον ουρανό τον αγαπημένο της καρδιάς μας. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι απλός Κύριος, είναι ο αγαπημένος της καρδιάς μας. Αν δεν μάθουμε να τον αγαπάμε, δεν θα τον γνωρίσουμε ποτέ. Δεν είναι ένας Κύριος εντολοδότης, δεν είναι ένας Κύριος ο οποίος του αρέσκεται να βαστάει μαστίγιο και να μας δέρνει, είναι Πατέρας. Και ο Πατέρας αγαπάει όπως όλοι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους. Ας μας ελεήσει ο Κύριός μας και αυτή η νέα χρονιά, εγώ το πιστεύω, θα είναι μια καλύτερη χρονιά, γιατί είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Και ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει τα πάντα, αρκεί εμείς να τον αφήσουμε στη ζωή μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδέλφια μου. Όσο να μιλήσουμε για το λόγο του, δεν θα τελειώνει. Γιατί ο Κύριος είναι αιώνιος. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας 2-3 εδάφια από το λόγο του Κυρίου μας. Είναι σελίδα 933 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από πρώτο. Εν αρχή το λόγος, και ο λόγος ήτο παρά του Θεού, και Θεός ήτο λόγος, και ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτό δεν έγινε ουδέ, εν τον όποιον εγένιε. Τώρα πάμε στα 9. Ήτο το φως του αληθινών, το οποίον φωτίζει πάντα των ανθρώπων ερχόμενων εις το κόσμο. Ήτο εν το κόσμο και ο κόσμος έγινε αυτού και ο κόσμος δε γνώριζε αυτόν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια μου, για αυτό το βραδινό. Περάσαμε άλλο ένα χρόνο μαζί Του. Δύσκολες μέρες, αλλά μαζί Του. Τον ευχαριστούμε και για αυτές τις δύσκολες μέρες, γιατί είμαστε μαζί Του και Αυτός είναι μαζί μας. Αυτός ανοίγει δρόμο και εμείς περπατάμε. Στον κόσμο το βλέπουμε τη διασκέδαση του ανθρώπου, εδώ το λέει το Λόγο του Θεού, που ο φως κατέβηκε στη γη, αλλά δεν εγνώριζε κανένας. Εμείς για ποιο λόγο είμαστε εδώ? Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό μες στις καρδιές μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Που είμαστε στο ίδιο οικογένεια με Αυτόν, που κεφαλήν είναι Αυτός. Και διδασκόμαστε μες στο Λόγο Του. Δοξάζουμε πάντοτε σε Αυτόν, στις δουλειές μας, πρωί που σηκωνόμαστε, με τα χάλια μας, για μένα εννοώ, αλλά δόξα τω Θεώ που Αυτός έρχεται και μας ενισχύει. Το Λόγο του Θεού είναι τα πάντα για μας.
πολλές φορές μιλάμε για μακροθυμία, για πίστη, όλα αυτά έρχονται από το λόγο. Αυτός που ακούει το λόγο αυξάνεται η πίστη. Το σώμα του ανθρώπου ζει με το ψωμί και αυτό, αλλά το πνεύμα με το λόγο του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια μας, για αυτό το χρόνο και έρχεται το άλλο χρόνο, αλλάζει για μας, αλλά για το Κύριο όλα είναι ίδια τα χρόνια. Και όσο πηγαίνουμε, πλησιάζουμε ερχομός του Κυρίου. Να μείνουμε ταπεινά κάτω στα πόδια του Κυρίου και να μας αυξάνει πιο πολύ το πίστη μας. Να πιστέψουμε πιο πολύ το Λόγο Του. Εμείς να μείνουμε ταπεινά κάτω στα πόδια Του, όχι μόνο στην Εκκλησία και στον κόσμο, δείχνοντας τη ζωή μας, να πιστέψουν και οι άλλοι, να έρχονται και αυτοί να πάρουν τη σωτηρία όπως εμείς. Τον ευχαριστούμε για όλα ό,τι κάνει στη ζωή μας. Αδέλφια μου, το Λόγο μπήκε στις καρδιές μας και αυτό το Λόγο πρέπει να μεγαλώσει. Πώς γεννήθηκε ο Χριστός και μεγάλωσε, και αυτό το Λόγο για να θρέψει πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο. Μεγαλώνοντας αυτό το Λόγο μας δίνει δύναμη, μας δίνει τα πάντα και μέσα στις δυσκολίες μπορούμε να αντέξουμε αυτά. Έχουμε χαρά στις καρδιές μας που δεχτήκαμε το Χριστό. Αυτή τη χαρά είναι αληθινή. Το βλέπουμε τον κόσμο που πάνε διασκεδάζουν αλλού, στα νυχτερινά κέντρα και αυτά. Ακούμε πολλά πράγματα από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ που διαβάζουμε. Τίποτα δεν φέρνει ευχάριστα σε αυτή τη ζωή. Αλλά εμείς έχουμε ευχάριστα που πλησιάζουμε τον Κύριο. Είτε με δυσκολία, είτε με ευκολία, θα έρθει ο Χριστός να μείνουμε κοντά Του μέχρι τέλους, αδέλφια μου. Να μείνουμε κάτω στα πόδια Του. Ώστε και αλλιώς, αδέλφια μου, ζωή του χριστιανού δεν είναι εύκολα. Διαβάζοντας όλη τη γραφή, βλέπουμε που κανένας δεν πέρασε ευκολία μες στη ζωή του που πίστεψε το Χριστό. Με ταλαιπωρία, αλλά μετά πήρε νίκη με το Χριστό. Και αυτό το χρόνο, αδέλφια μου, που πέρασε, δόξα τω Θεώ, έγινε πολλά ευχάριστα στην Εκκλησία μας. Μπορώ να πω, αυξήθηκαν και ψυχές, γίναν γάμοι. Τον ευχαριστούμε για αυτές τις οικογένειες που ήρθαν στην Εκκλησία μας. Θέλω να ευχαριστήσω για το Χριστό, για αυτά που γίνεται, για τα παιδιά που γίνεται για μικρά νεολαία. Το βλέπω δικόρη μου πώς προχωράει, με το χάρι του Κυρίου βέβαια, δεν αξίζουμε. Πολύ ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά τα αδέλφια που κοπιάζονται για αυτό το έργο. Είναι μεγάλο το έργο, είναι πολύ δύσκολα, αδέλφια μου. Εγώ όταν βλέπω λέω, εγώ δεν μπορώ, Κύριε. Τα αδέλφια μου, δίνεις δύναμη. Βέβαια αυτό το δύναμη από το Κύριο είναι που δίνει. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος που το βλέπω λέω, Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Να ευλογήσεις τα αδέλφια μας που κάνουν αυτό το έργο. Είναι πολύ δύσκολα να προσευχόμαστε για αυτό το έργο, αδελφοί. Αυτό είναι πανεπιστήμιο. Σε πολλά πανεπιστήμια, αυτά τα θεολογικά και αυτά, σε τέτοιες βάσεις πήρανε, γίνανε μεγάλα πανεπιστήμια. Και αυτό, όπως το έχω παρακολουθήσει μερικές φορές και έχω δει που είναι πανεπιστήμιο το θεολογικό. Και όντως εκεί ενεργεί ο Κύριος. Το βλέπω τα παιδιά πώς γίνονται, δηλαδή πώς μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία, πώς μαθαίνουν το Λόγο. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να προσεύχεστε, αδέλφια μου, για αυτό το έργο. Είναι πολύ καλό. Και αυτό παρατηρώ σε αυτό το φύτευμα. Βέβαια, δεν ξέρω και άλλα φυτεύματα αν κάνουν. Και έρχονται και από άλλα φυτεύματα τα παιδιά και ακούνε το Λόγο. Τον ευχαριστώ. Τι να πω, αδέλφια μου. Τώρα κλείνουμε και άλλο ένα χρόνο.
να μείνουμε ταπεινά κάτω στα πόδια του Κυρίου, να σπουδάζοντας τα λόγια Του, τα μαθήματά του Κυρίου μας, μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέλφια, ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή τη βραδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλη αυτή τη χρονιά που μας χάρισε, μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, από πολλά και διάφορα, μας βοήθησε και προχωρήσαμε και αυτόν τον χρόνο. Και ο Θεός να κάνει χάρη και έλεος να μας βοηθήσει και την επόμενη χρονιά, αν και εφόσον επιτρέψει να ζούμε και δεν έχει γίνει και η αρπαγή της Εκκλησίας. Εύχομαι να είμαστε όλοι μέσα στην αρπαγή, ο Κύριος να μας ελέγξει να κάνει χάρη, να μας βοηθήσει και αυτόν τον χρόνο, να μείνουμε σταθεροί και μετακινήτη στο λόγο του, στην αλήθεια μέσα του Ευαγγελίου. Γιατί έχουμε ανάγκη από το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι η ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα παιδάκια. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλο αυτό το έργο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί γίνεται έργο θαυμάσιο. Γίνεται έργο θαυμάσιο, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεό. Ευχαριστούμε τα αδέλφια μας από μικρού έως μεγάλου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον Κύριο για όλους σας εσάς. Είμαστε όλοι πολύτιμοι για τον Κύριο αλλά και ο ένας για τον άλλον. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδέλφια μου. Να μας βοηθήσει να βλέπουμε πάντες υπερέχοντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να διαβάσω και εγώ μερικά εδάφια μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Από τη σελίδα 1016. Και από το ΙΓ κεφάλαιο από την αρχή. Εάν λαλώντας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός, ηχών ή κύβαλο αλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και ξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρι, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν εφολούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι, θέλουση καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουση παύση, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε κατά το μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιον ελάλουν, ως νήπιο εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Ότε όμως έγινα νήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρον αιματογδός, τότε διαπρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος. Τότε δεν θέλω γνωρίσει, καθώς και γνωρίσθην. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία αυτά, μεγαλύτερα δε τούτον είναι η αγάπη. Αμήν. Ακούστηκε πολύ σήμερα η αγάπη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διάβαζα έτσι αυτό το κεφάλαιο για την αγάπη και μου έκανε φοβερή εντύπωση, αδέλφια μου, και έτσι θέλω να το μοιραστώ αυτό το βραδινό μαζί σας. Το τρίτο εδάφιο. Με καθήλωσε ο λόγος του Κυρίου εκεί, το Πνεύμα το Άγιο, σε αυτό το εδάφιο που λέει «Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχων ουδέ ωφελούμε». Και λέω «Κύριε, η καρδιά μου είναι τόσο απατηλή και σφόρδια διεφθαρμένη. Πόσο φοβερά λόγια έχει ο λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέλφια, έτσι ώστε να μας διδάσκει, να μας αφυπνίζει, να μας καθοδηγεί. Και θέλω έτσι να σας πω ότι
Πιστεύω ότι ο Κύριος και είναι γεγραμμένον, ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαπημένοι. Πολύ αγαπημένοι. Και ενωμένοι. Να είμαστε εν. Όπως είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Θεό και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι να είμαστε κι εμείς, να ενωθούμε έτη και έτη περισσότερο και να μας εισφίξει ο Κύριος με την αγάπη του. Κύριε, δώσε μας αγάπη αυτή τη χρονιά, πολύ να έχουμε μέσα στις καρδιές μας, για τα αδέλφια μας, για το Άγιο Πρόσωπό Σου, για το έργο Σου, για την Εκκλησία Σου, Κύριε, σε παρακαλούμε. Είμαστε λυπείς πάντων. Αλλά όμως, αγάπη λέει, αν δεν έχω, είμαι ουδέν. Και από όλα αυτά, μεγαλύτερο τούτον είναι η αγάπη. Και ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, να αυξηθεί μέσα μας αυτή τη χρονιά περισσότερο, να μεγαλώσει η αγάπη, να βάλει πιο πολύ αγάπη μέσα στις καρδιές μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στον ουρανό μια μέρα όλοι μαζί και να το δοξάζουμε στους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος να ευλογήσει και αυτό το νέο έτος, να μας φέρει πιο κοντά Του, πιο πολύ στις προσευχές, πιο πολύ στον αγώνα. Ο Θεός να κάνει χάρη, δεν είμαστε άξιοι. Αλλά ο Θεός να κάνει χάρη να μας βοηθήσει, να βάλει αυτό το ζήλο μέσα στις καρδιές μας, να βάλει φόβο Άγιο μέσα στις καρδιές μας, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε τα αδέλφια μας, την Εκκλησία Του και να είμαστε έτσι καθώς ο Θεός θέλει. Φόβο Άγιο να βάλει μέσα στις καρδιές μας. Δεν είναι κάτι τρομακτικό ο φόβος ο Άγιος του Κυρίου, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο. Να φοβάμαι να μην λυπήσω το Θεό και να αγαπάω τους αδελφούς μου αλλά και τους συνανθρώπους μου. Και μέσα από αυτή την αγάπη θα βλέπουν και οι αδελφοί αλλά και οι συνάνθρωποι μου και οι γείτονες και όλοι ότι κάτι γίνεται. Αυτή τη διαφορά να την κάνει ο Κύριος μας αυτό το χρόνο περισσότερο σε όλους μας και ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Αμήν. Αμήν στο λόγο του Κύριου πάνω απ' όλα. Έχω ανάγκη, αδερφοί, πάνω απ' όλα στο τέλος της χρονιάς αυτής, επειδή συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, την αντίστοιχη μέρα, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, δεν έκανα το αυτονόητο, την αναδρομή στο χρόνο αυτό που πέρασε, τα καλά, τα άσχημα, να δω που βρίσκομαι, τελευταία μέρα του χρόνου, δεν το έκανα. Όμως αυτή τη φορά δεν έκανα μια απλή αναδρομή το 2014, αλλά μια αναδρομή από αρχής της Εκκλησίας εδώ του Παλαιού Φαλήρου. Θα μπορούσα να πω από τις αναθήσεις από που ξεκίνησε το έργο αυτό το ευλογημένο ο Θεός εδώ στο Παλαιό Φάλιρο, από τις αναθήσεις που γινόταν στο σπίτι του αδερφού του Σκάρδη, της οικογένειας του Σκάρδη. Έκανα αυτή την αναδρομή λοιπόν και όλα αυτά τα χρόνια ήρθαν πολλά πράγματα στη ζωή μου, στη μνήμη μου, ευλογίες, δυσκολίες, όλα αυτά τα γεγονότα που περνάμε τα συνηθισμένα κάθε χρόνο. Και θέλω να μείνω σε ένα πράγμα, το οποίο δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό, αλλά πιστεύω ότι είναι πάγιο, είναι σε όλα τα χρόνια και θα ισχύει μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Υπόθηκε από τον Άβων, από το Λόγο του Θεού, ότι μέσα σε όλα, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι νοσοκομείο. Αμήν. Είναι πανεπιστήμιο. Αμήν. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι είναι και ένα λατομείο, ένα ευλογημένο νταμάρι, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι η σφύρα κατά συντρίβουσα το βράχο, λέει. Και ποιος είναι ο βράχος, αδερφιά? Ας ψαχτούμε όλοι μας μέσα μας να δούμε αν έχουν κάποιο βράχο. Να δούμε τις καρδιές μας. Υπάρχει σκληρότητα μέσα? Και αν δεν υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί ήρθε ο Λόγος τόσο πλούσια και μας μαλάκουσε τις καρδιές και μας σαπάλινε. Και μιλάμε για αγάπη. Και αγαπάμε. Είναι αλήθεια ότι αγαπάμε αυτή την ώρα. Είναι αλήθεια. Γιατί ο Λόγος ήρθε και μας έδωσε την αγάπη. Πολλή ώρα προηγήθηκε η εκδήλωση με τα παιδάκια, όλα αυτά. Ήρθε ο Λόγος μετά. Μας γέμισε. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Όμως, αδερφοί, θα τελειώσει η βραδιά αυτή. Τελείωσε ο χρόνος αυτός. Στον επόμενο χρόνο θα βγούμε έξω, στον κόσμο, θα πάμε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Θα συμβούν πράγματα, θα ακούσουμε, θα δούμε. Τι λέτε, σκληραίνει η καρδιά μας εύκολα? Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά έξω στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με το παιδί μας, με τον αδερφό μας, πολλές φορές. Πολύ, λίγο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι καρδιές μας σκληραίνουν εύκολα. Εγώ τουλάχιστον το ομολογώ. Πάνω σε αυτό λοιπόν, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Θεό. Πραγματικά, για τους προϊστώτες. Συγκεκριμένα, θα διαβάσω πρώτα ένα εδάφιο, δύο εδάφια μάλλον, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω 950 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 950 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ, τα δύο τελευταία εδάφια. Λέει ο Λόγος του Θεού. «Διότι εγώ απ' εμαυτού δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μη είπεν ο πατήρ ούτω λαλώ». Θυμάμαι τα δύο πρώτα, το δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο, ίσως το δεύτερο που είχε ξεκινήσει η Εκκλησία εδώ, στο Πόλε Φάγερο. Ακριβώς, τέλος πάντων, όταν είχε αναλάβει ο αδερφός ο Κώστας, υπεύθυνος της Εκκλησίας, βρέθηκα σε μια μέρα που δεν είχε συνάθρηση, ήμουν στο μπαλκόνι, κάτι έκανα, και ο αδερφός ο Κώστας ήταν από κάτω στην αυλή, χωρίς να ξέρει ότι εγώ είμαι πάνω, και μου μίλαγε στο τηλέφωνο. Και μίλαγε συγκεκριμένα, δεν θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία φανερώνουν καρδιές. Και εκ του αποτελέσματος, ο Θεός φανερώνει ποιες καρδιές είναι σωστές και ποιες είναι λάθος. Λοιπόν, άκουγα τον αδερφό τον Κώστα λοιπόν που μίλαγε στο τηλέφωνο και έλεγε τα εξής. Μίλαγε με κάποιον, συγκεκριμένα από ό,τι θυμάμαι, μίλαγε με κάποιον από τους κερασοχώρητες από κάτω που νοικιάζουμε την αίθουσα. Και δεν κατάλαβα βέβαια για ποιο λόγο κάτι τι συνέβαινε. Και λέει ο αδερφός την έκφραση: «Ναι, θα δώσω εγώ εντολή να γίνει αυτό που λες». Η λέξη εντολή, την ώρα που το άκουσα εγώ αυτόν από τον αδερφό, μέσα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Γιατί λέξει εντολή, θα δώσω εντολή. Λέω, ποιος είναι τώρα ο αδερφός που θα δώσει εντολή? Όμως, αδερφοί, συνέβησαν γεγονότα στην πορεία, καταστάσεις, που απέδειξε ο Θεός εκ του αποτελέσματος και ήθελε να συνεχίσει να το αποδεικνύει. Και θέλω πάνω σε ακριβώς αυτό το σημείο να δώσω ερμηνεία, να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού, το οποίο η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές το έχουμε ακούσει και δίδεται μια συγκεκριμένη ερμηνεία, η οποία φυσικά και είναι σωστή, έτσι. Όμως θα ήθελα να δώσω μια ερμηνεία η οποία κατ' εμέ υπάρχει και σαν παραπομπή, αλλά εγώ δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω, τολμώ να τη δώσω την ερμηνεία αυτή, γιατί εμένα μου μπήκε στην καρδιά και έχει να κάνει με το θέμα που συζητάμε. Είναι στο Σαμουήλ Α, σελίδα 267, το γνωστότατο εδάφιο «Και μεγάλωνε Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και δεν άφηνε να πείπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις τη γην». Μέχρι εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι εννοεί ότι όλο το Λόγο του Θεού ο Σαμουήλ δεν τον άφηνε να πέφτει κάτω. Δηλαδή ρούφαγε όλο το λόγο. Συνεχίζει όμως το επόμενο εδάφιο και λέει: «Και πάσο ο Ισραήλ από Δάν έως Βυρσαβέ εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου». Που σημαίνει ότι ο Σαμουήλ αποδείχθηκε ότι ένας προφήτης του Κυρίου. Στην παραπομπή που έχει στο Θήτα 6 λέει: «Όταν ο Σαούλ μαζί με τον υπηρέτη του
ο μάλλον υπηρέτης που του είπε να ψάξουν να βρουν το Σαμουήλ, ο οποίος είναι προφήτης, για να τους βοηθήσει. Και λέει ο υπηρέτης, ο δε είπε προς αυτόν, ειδού τώρα εν τη πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος. Παν ό,τι είπε γίνεται εξάπαντος. Ας υπάγουμε λοιπόν εκεί και τα λοιπά. Στα δύο εδάφια που διάβασα εδώ και το όσο που έχει να κάνει με τον Σαμουήλ, φαίνεται προφανώς ότι είχε τέτοια επικοινωνία με τον Θεό ο Σαμουήλ, που ό,τι προφητεία του έδινε και προφήτευε, εξάπαντος έβγαινε. Εξ αυτού έμαθε όλος ο λαός και εμπιστευόταν τον Σαμουήλ, ότι ήταν πραγματικά προφήτης του Θεού. Έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο. Εδώ, αυτή τη στιγμή, αδερφοί, επειδή ο λόγος και η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει, και πιστεύω κάποια πράγματα τα οποία λέγονται δεν είναι ούτε για να καυχηθεί κάποιος, ούτε που λέει ο κόσμος για να λιβανίσει κάποιος κάποιον. Εδώ είναι για να φανερωθεί η αλήθεια του Θεού, ο λόγος του Θεού, για να προοδεύσουμε πνευματικά και μην θεωρηθεί αυτό ότι είναι μια προσωπική επιτυχία του αδερφού ή δική μου κάτι που ενήγησε ο Θεός στη ζωή μου. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων λοιπόν στη συνέχεια, ενώ εκείνη τη δεδομένη στιγμή που εγώ άκουσα αυτό το πράγμα από τον αδερφό, η καρδιά μου τσίνησε, μπορώ να πω σκληρύνθηκε, συνέβησαν γεγονότα, πράγματα, τα οποία απέδειξαν σε μένα στη δική μου καρδιά ότι ο αδερφός ήταν συστημένος πραγματικά από τον Θεό για τη διακονία την οποία έχει. Συνέβησαν γεγονότα, τα οποία πάλεψα πολύ, η καρδιά μου πάλεψε πολύ, πάλεψε πολύ ο λόγος του Θεού, τη σκληροκαρδία μου αυτή κάποια πράγματα τα οποία δεν τα δεχόμουνα. Γιατί, εσείς γιατί λέτε? Γιατί υπάρχει ο εγωισμός μέσα. Υπάρχει υπερηφάνεια. Απλούστατα. Δεν μπορούσα να δεχθώ κάποια πράγματα. Στο Καταλογικό Ευαγγέλιο, στην περίπτωση με τον εκατόνταρχο, λέει κάποια στιγμή, ο εκατόνταρχος, αφού είπε στον Κύριο, «Κύριε, είπε λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου, δεν είναι ανάγκη να έρθει στον οίκο μου, δεν είμαι άξιος κτλ. Είπε λόγο και θέλει θεραπευθεί ο δούλος μου», λέει μετά, «γιατί ξέρω», λέει, «ότι κι εγώ, διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσία», και εκεί βάζει ένα κόμμα, και λέει, «και έχω επ' αυτόν δούλους», και λέω στον δούλο, «πηγαίνει και έρχω και έρχεται. Κάνε αυτό και κάνει και το κάνει». Λέει λοιπόν τη φράση ο δούλος, ο εκατόντροχος, η οποία σημαίνει, νομίζω ότι είναι το κλειδί, αδερφοί, στην πνευματική μας πρόοδο και στην κατανόηση της θέσεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Της θέσεως που έχει ο καθένας. Από τον υπεύθυνο, από τον επίσκοπο, από τον ποιμένα, μέχρι και το πιο μικρό μας αδερφούλι. Πρέπει να κατανοήσουμε το έργο το οποίο, το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει ο καθένας μέσα στην Εκκλησία, να κατανοήσουμε. Στα ορθέσια αυτά να μένουμε και από τους προϊστώτες, οι οποίοι είναι υποκείμενοι σε εξουσία, όπως ο Κυριός μας, όπου διάβασα το ταντάφι το ταρχικό, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός ήταν υποκείμενος στην εξουσία του Πατρός, ότι ο Πατέρας μου ελάλησε λαλό και ο λόγος αυτού είναι ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν, ο Κυριός μας ήταν υποκείμενος του Πατρός. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά με την ενότητα του πνεύμα, της τριαδικότητας του Θεού, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Το σημείο το οποίο λοιπόν, αδερφοί, και είναι μοναδικό πιστεύω στη Γραφή, ότι ο Θεός, ότι ο Χριστός εθαύμασε άνθρωπο, τον εκατόνταρχο, είναι τα λόγια τα οποία είπε. Είχε επίγνωση, αδερφοί, ο εκατόνταρχος, της θέσεως την οποία είχε μέσα στο στρατό. Ήταν στρατιωτικός και είχε μια συγκεκριμένη θέση. Ήταν εκατόνταρχος. Πάνω από αυτόν υπήρχε ο χιλιέρχος. Μετά από αυτόν υπήρχαν άλλες βαθμίδες. Είχε επίγνωση βάσει λογικής και με την απλότητα που τον διέκρινε, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών, έτσι, ποτέ ήταν ταπεινόφρον, φιλάνθρωπος κτλ.
είχε μία απλότητα και μία λογική σκέψη ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Πάνω από μένα είναι άλλοι, οι οποίοι είναι ικανοί να δώσουν εντολή σε μένα, να μου δώσουν κατεύθυνση, και εγώ έχω ένα συγκεκριμένο αντικείμενο να δώσω κατεύθυνση στους συμμετέρους μου, στους κάτω από μένα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτή του η απλότητα, αυτή του η λογική, έδωσε το έναυμα στον Κύριό μας να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το απαραίτητο στοιχείο του να καταλαβαίνει τη θέση του. Και μέσα στην Εκκλησία, όπως και σε κάθε οργανισμό και σε κάθε οικογένεια, υπάρχουν θέσεις. Και ο καθένας μας έχει μια, σύμφωνα με τη θέση του, έχει μια συγκεκριμένη εξουσία. Το θέμα είναι την εξουσία αυτή πώς να εξασκεί ο καθένας. Στην οικογένεια υπάρχει ο πατέρας, έχει εξουσία στη γυναίκα με τον παρακύριο, πάντοτε μιλάμε έτσι. Και στην Εκκλησία υπάρχουν τα χαρίσματα. Το θέμα είναι το χάρισμα το οποίο μου έχει δώσει εμένα, που έχει δώσει τον καθένα ο Θεός, πώς το διαχειρίζομαι. Τελειώνω, αδερφοί, με το εξής. Θα πω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο ο Θεός απέδειξε πραγματικά. Ένα πράγμα, γιατί πάρα πολλά συνέβησαν. Ένα το οποίο πραγματικά εμένα με συγκλώνησε. Υπήρχε ένα διάστημα που ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ένας άλλος εργάτης, ο οποίος τώρα δεν είναι εδώ ανάμεσά μας, έχει πάει σε άλλη εκκλησία, εφρονούσε ο αδερφός ο Κώστας τις Κυριακές. Το προσωπικό λίγο το πράγμα, για να καταλάβετε, αδερφοί, υπόθηκε πριν ακριβώς από τον Άβωνο ότι η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και διαφθαρμένη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, πόσο κίνδυνο έχει η καρδιά μας, ανά πάση στιγμή, να χάσουμε τη σωτηρία μας. Είπε ο αδερφός προηγουμένως ότι μπορεί να ξεγραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Πόσο δύσκολα μπορεί να χαθεί η σωτηρία μας. Όλα αυτά εκ των υστέρων τα κατάλαβα. Με τη σοφία που έδινε ο Θεός στον αδερφό τον Κώστα, τις Κυριακές, όταν γινόταν η προσευχή για τη συνεισφορά, κάθε Κυριακή, ο αδερφός τα ξέρει αυτά, θυμάται και παρά Κυρίου ήταν όλα. Όμως είναι μια μικρή ομολογία την οποία δεν συνηθίζω να την κάνω. Όμως δεν ξέρω ο Θεός πώς τα φέρνει έτσι απόψε. Έβαζε τον ίδιο αδερφό κάθε Κυριακή να κάνει προσευχή την ώρα της συνεισφοράς. Ο αδερφός αυτός είχε κάποια λίγα χρόνια. Εγώ ήμουν απαρχής στην Εκκλησία. Φαντάζεσαι την καρδιά μου, αδέρφια. Είναι η δική μου καρδιά. Δεν ξέρω πόσο αγαθοσύνη έχει ο καθένας στην καρδιά σας. Όμως εγώ ομολογώ, πάλεψα πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, όμως ευχαριστώ τον Θεό. Με τον άλλο αδερφό δεν είχα κάτι. Και με τον αδερφό τον Κώστα, με τον τρόπο που διαχειριζόταν κάποια πράγματα, ενώ είχα και άλλες εμπειρίες, οι οποίες αποδεικνύονταν ότι ο αδερφός ό,τι έκανε, το έκανε παρακυρίου. Και ήταν για οικοδομή και της Εκκλησίας και της κοινού ψυχής. Όμως η καρδιά μας συνεχίζει να είναι σκληρή. Λοιπόν, και πάλευα λοιπόν στο το κομμάτι. Ήρθαν τα πράγματα έτσι και μια φορά έλειψε ο αδερφός ο Λευτέρης. Είχε φύγει και ο αδερφός εντωμεταξύ αυτός από εδώ. Ήμασταν τρεις διάκονοι. Έλειψε ο αδερφός ο Λευτέρης και λέω τώρα, Χριστέ μου, πάντοτε τις Κυριακές ο αδερφός ο Κώστας βάζει τον αδερφό του Λευτέρη να φέρει προσευχή. Εδώ λοιπόν η καρδιά μου άρχισε να έχω τέτοια αγωνία, τέτοιο πόλεμο, αδερφοί, μέσα μου. Ήταν να κοινωνήσω κιόλας, έτσι. Τέτοιο πόλεμο μέσα μου και λέω, Χριστέ μου, τι θα κάνει τώρα, αδερφός. Ποιον θα βάλει εσύ προσευχή. Αδερφοί, ξέρετε ποιον έβαλε ο αδερφός. Το θέμα το μεταξύ, να σας πω και το άλλο, το θέμα έφερα και τα αδέρφια τα άλλα τους διακόνους στη θέση δική μου. Εάν βάλει εμένα, πώς θα αισθανθούν τα αδέρφια. Ξέρετε ποιον έβαλε να φέρει προσευχή ο αδερφός.
τον αδερφό τον Αλέκο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Αδερφή, τέτοια ανάπαυση, τέτοια χαρά, εν Κυρίω το λέω και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό. Τέτοια χαρά δεν πήρα, είχα πολύ καιρό να πάρω. Χάρηκα τόσο πολύ εκείνη την ώρα που έδωσε τέτοια σοφία ο Θεός στον αδερφό μας και δεν έβαλε κανένα από εμάς. Σήκωσε τον αδερφό τον Αλέκο. Η καρδιά μου μαλάκωσε τόσο πολύ και μπορώ να πω ότι κοινώνησα με τόση ευλογία εκείνη τη φορά που πραγματικά έρχονται φορές τώρα που παλεύω, αγωνίζομαι έτσι την ώρα της Θείας Κοινωνίας να κοινωνήσω καθαρός. Πήρα πάρα πολύ χρόνο, αδερφή, όμως ελπίζω να γίνει οικοδομή σε όλους μας αυτά που είπα. Εύχομαι πραγματικά τη νέα χρονιά που έρχεται. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα, πιστεύω, στη συγγένεια σε όλων μας. Θα μείνω σε αυτό. Στη συγγένεια σε όλων μας, ο Θεός, πρώτα μέσα από τη συμπεριφορά τη δική μας, το περπάτημα το δικό μας, και μέσα από την απέραντη μακροθυμία του και την αγάπη του, να ελκύσει πολλές ψυχές από τις συγγένειές μας, να αυξηθεί ο λαός του Θεού και εμείς. Το ζητούμενο είναι, αδερφοί, όσο και να μας φαίνεται που δεν είναι ο λόγος σκληρός και αυστηρός, μη γέννητο να σκληρύνεται η καρδιά μας. Ο Χριστός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα λόγια του, για τον Άγιο Λόγο του και για τα αδέλφια μας. Τώρα θα ακούσουμε για ένα δεκάλεπτο και τον αδελφό μας τον Λευτέρη. Έλα, αδελφέ Λευτέρη. Αν ο λόγος του Θεού είναι το πνευματικό μάνα, ο άρτος που καταβαίνει από τον ουρανό, σήμερα ο Κύριος μας χόρτασε αυθόνος. Θέλω να ρωτήσω την αδελφή μας τη Στέλλα, μήπως έχετε βαριστομαχιάσει από τον λόγο καθόλου? Δόξα στον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού εργάζεται ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφή Στέλλα, που είσαστε μαζί μας. Και έτσι περνούν οι χριστιανοί αυτές τις ημέρες και χαιρόμαστε πάρα πολύ, όχι μόνο για την αδελφή μας τη Στέλλα, αλλά και για κάθε νέα ψυχή που σήμερα είναι ανάμεσά μας. Για την οικονομία του χρόνου δεν θα διαβάσω προς το παρόν κάτι από το Λόγο του Θεού, αλλά σε συνέχεια των όσων είπε ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Μαλίνογλου, θα ήθελα να σας διηγηθώ ένα ενύπνιο, το οποίο εχθές μου διηγήθηκε μία αδελφή μας, όχι από την εκκλησία μας, εκκλησιάζεται σε άλλο φύτευμα, και πιστεύω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλα όσα ακούσαμε γενικότερα και ειδικότερα από τον αδελφό μας τον Δημήτρη, μάλιστα δε για το θέμα της ενότητας. Η αδελφή μας λοιπόν, στην οποία έχω ιδιαίτερη εκτίμηση για τον αγιασμό και για το χριστιανικό της πνεύμα, είδε σε μία θάλασσα ανεδμοδαρμένη με πολλά κύματα κάποιους άνδρες. Η μαρτυρία της ήταν ότι επρόκειτο για εργάτες. Ήτανε 8 στον αριθμό και οι εργάτες αυτοί ήταν από διάφορες εκκλησίες, ένας εκ των οποίων μεταξύ αυτών ήταν και εργάτης από την εκκλησία μας. Καθώς τα κύματα φούσκωναν, καθώς η θάλασσα αντάριαζε και ενώ όλοι οι εργάτες ευρισκόντουσαν κύκλο αγωνιζόμενοι να επιβιώσουν, να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν πλέον η φουρτούνα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τα κύματα δυσθεόρατα, η αδελφή είπε, «Εν μία στιγμή, εν ρηπή οφθαλμών, χωρίς κάποιο παράγγελμα, χωρίς κάποιος να καθοδηγεί τους εργάτες, όλοι άπλωσαν τα χέρια τους και ο ένας έπιασε τον άλλον. Όση ώρα οι εργάτες παρέμεναν ενωμένοι δια της χείρας αυτών, τα κύματα έπεφτανε πάνω τους, η θάλασσα ανταριαζε, τα κύματα ύψωνόντουσαν, αλλά οι εργάτες επέπλεαν. Όμως, από τους 8 εργάτες,
οι 7 ένωσαν τα χέρια τους. Ο ένας δεν σκέφτηκε όπως οι υπόλοιποι 7. Θεώρησε ότι μόνος του μπορεί να ανταπεξέλθει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι καταποντίστηκε και κάποια στιγμή η αδελφή είδε στο ενύπνιο ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του. Τότε ένας από τους 7 εργάτες που ήταν συνδεδεμένος δια της χειρός με τους υπόλοιπους άφησε την αλυσίδα και πήγε στον εργάτη αυτό. Του άνοιξε το στόμα εν μέσω πολλών κυμάτων και του έδωσε το φιλί της ζωής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο εργάτης αυτός σώθηκε και επανήλθε μετά τον υπολείπων 7. Και εκεί η αδελφή μας ξύπνησε. Της λέω τα μηνύματα. Μου λέει, αδελφέ, δεν θέλω να σας πω κάτι. Απλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε εάν είναι από τον Θεό. Της λέω, είναι από τον Θεό, διότι το ίδιο μήνυμα είχα και εγώ το μεσημέρι χθες που διάβαζα τη γραφή μου για την οικογένεια του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για αυτή την οικογένεια μας μιλούν τα παιδιά. Και ο Κύριος ως παράδειγμα και θέλοντας να σχηματοποιήσει τη διδασκαλία του πήρε μικρά παιδιά για να διδάξει τους μαθητές του. Εάν δεν επιστρέψετε να γίνετε όπως τα παιδιά και μάλιστα τους λέει αν δεν ταπεινωθείτε δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα στα παιδιά του προγράμματος που έχουν τα ιδιαίτερα θέματα με το χαρακτήρα τους, τα προβληματάκια τους, τις αταξίες τους, αλλά η καρδιά τους, καθώς είναι παιδιά, εξακολουθεί να είναι αγία και καθαρή. Λένε, είμαστε μια ευλογημένη οικογένεια και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και αυτή η χρονιά ήταν περισσότερο καλή από τις υπόλοιπες, γιατί είμαστε ενωμένοι. Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε το πρόβλημά μας στον αδελφό μας, στην αδελφή μας. Και οι μεγάλοι ακούγαμε και θαυμάζαμε. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι μιλούν πάντοτε αυθόρμητα. Τα μηνύματα του ενυπνίου είναι πολλά. Και πολλή ώρα θα μπορούσαμε να πάρουμε για να εξηγήσουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα για την ενότητα. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήστα παραδείγματα όπου άνδρες, γυναίκες και παιδιά ενωμένοι εξήτησαν το πρόσωπο του Κυρίου και ο Θεός απάντησε. Δεν απάντησε γιατί αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ήταν ώρες στην προσευχή. Όχι γι' αυτό. Με τεκμηριώσεις γραφικές. Απάντησε γιατί η καρδία των πισευσάντων ήταν μία. Απάντησε γιατί οι καρδιές του λαού του Θεού ήταν ενωμένοι. Και σε αυτές τις προσευχές ο Θεός απάντησε και στην περίπτωση του Ιωσαφάτ και του Έσδρα και του Νεεμία, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Όταν στο 4ο κεφάλαιο οι Απόστολοι εξήτησαν την παρουσία του Θεού, ζήτησαν από Αυτό να τους δώσει παρησία και έγινε σεισμός πνευματικός. Πόσο διήρκησε αυτή η προσευχή? Ίσως και δευτερόλεπτα, ίσως ένα ή δύο λεπτά. Τι ήταν αυτό που συγκίνησε τον Κύριο? Η ενότητα, η σύνδεση, το χέρι-χέρι, το ομοθυμαδόν, το ομού. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι οι εργάτες ήταν μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα απεικονίζει τον κόσμο. Που σημαίνει μέσα στον κόσμο θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας μηδενός εξαιρεμένου πολλά προβλήματα. Αλλά αυτά τα προβλήματα θα τα υπερκεράσουμε πώς? Δια της συνάφειας των μελών του σώματος του Ιησού Χριστού, δηλαδή ενωμένοι χέρι-χέρι. Το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άνδρες δεν ήταν άνδρες του γλυκού νερού, αλλά άνδρες πίστεως. Έμειναν μέσα στα κύματα, κατευθυνόμενοι από το Πνεύμα του Άγιον. Διότι ποιος μπορεί τελικά να εναρμονίσει 7 ανθρώπους
διαφορετικών χαρακτήρων, διαφορετικών υπαρχόντων φιλοξενούμενων στην καρδιά αυτών και εν μία στιγμή εν ρηπή οφθαλμού όλοι να απλώσουν το χέρι τους για να ενώσουν τελικά μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον την ισχύ του. Και το τέταρτο, το οποίο βέβαια προεκτείνεται, γιατί εδώ το μήνυμα δεν είναι μόνο για τους εργάτες, γιατί και οι εργάτες είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτός ο οποίος αποκόπτεται από το σώμα αργά ή γρήγορα, μέλη να αποθάνει. Ήθε αδελφοί, τα μηνύματα που το Πνεύμα του Θεού μας δίνει να καταγράφονται στις καρδιές μας και να μην ακούμε επιπολέως, γιατί πολλά ακούμε, αλλά το θέμα είναι τι παρατηρούμε. Τι στυφλός, είμαι ο δούλος μου. Τι σκοφός, είμαι ο μηνυτής μου. Και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι όλοι είμαστε χαρούμενοι, αλλά τελικά ο καθένας μας τι έχει εμπεδώσει. Άρα λοιπόν, ενωμένοι, πώς θα επιτευχθεί η ενότητα. Και αυτό υπόθηκε. Υπερέχοντας αλλήλους. Αυτό είναι μια σπουδή. Και εδώ υπάρχουν πλείστα εδάφια και γραφικές τεκμηριώσεις με απόλυτη σαφήνεια. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορούμε να πούμε κάποια από τα εδάφια. Εάν εγώ τελικά παρατηρώ το δικό μου δοκάρι, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να αποδεχθώ, να παραδεχθώ ότι έχω, τότε δεν θα μου προκαλεί εντύπωση, ίσως και αγανάκτηση, το ξυλάριο του αδελφού. Αλλά εδώ ακούσαμε και κάποια άλλα λόγια μέσα από το Λόγο του Θεού που τεκμηριώνουν το πώς τελικά σπουδάζουμε το να βλέπουμε αλλήλους υπερέχοντες. Ας ξαναδιαβάσουμε για τρίτη φορά σήμερα το ΙΓ κεφάλαιο από την προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί είναι ένα εδάφιο το οποίο θα πρέπει όλοι μας να εμπεδώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, μια και ακούσαμε πολύ όμορφα ότι την πίστη και την ελπίδα την έχουμε ανάγκη μέχρι να τερματίσουμε αυτή την οδό. Την αγάπη όμως θα την πάρουμε μαζί στον ουρανό μας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο εδάφιο, στο ΙΓ κεφάλαιο, και λέει: «Και αν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσην και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν». Αυτό ισχύει για μένα πρώτα απ' όλα, αλλά και για όλους μας. Τι σημαίνει αυτό? Το κριτήριο αξιολόγησης τελικά του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι. Δεν είναι εγώ να προφητεύω να ακούτε εσείς. Δεν είναι εγώ να κηρύττω να ακούτε όλοι εσείς. Είναι εγώ να καταλάβω τελικά ότι το κριτήριο αξιολόγησης του Κυρίου σε σχέση με τη δική μου είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτό. Και ο Λόγος του Θεού μας υπενθυμίζει και πάλι. Σπουδάζεται το να βλέπετε υπερέχοντας αλλήλους. Δηλαδή, πώς μπορώ να δω το ευτελέστερο μέλος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, ότι υπερέχει από εμένα που μπορεί ο Κύριος να με έχει πλουτίσει σε χαρίσματα, σε διακονίες? Πώς? Το κριτήριο αξιολόγησης, Λευτέρη, είναι η αγάπη. Έχεις όλα αυτά, αλλά ενώπιον μου είσαι ουδέν. Γιατί αυτό που εσύ λες ευτελέστερο σώμα, στο σώμα του Ιησού Χριστού έχει αγάπη και μου είναι χρήσιμος. Έχει αγάπη και δεικνύει αυτό που έδειξα και εγώ για σένα και για όλους τους υπόλοιπους αδελφούς σου, δηλαδή την προσφορά και τη θυσία. Με αυτόν εργάζομαι και με αυτό μπορεί να σώσω και άλλες ψυχές. Ήθε και εσύ αυτό να το καταλάβεις και εγώ να το καταλάβω και εμείς να το καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί. Και βεβαίως πολλά άλλα εδάφια υπάρχουν από τον Λόγο του Θεού που τεκμηριώνουν το πώς μπορούμε να δούμε τους αδελφούς μας υπερέχοντες. Ήθε αυτή η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά που αληθινά, όχι όλο ένα και περισσότερο, γιατί αυτό λέμε. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου πρώτα, που αληθινά θα πλησιάσουμε τον Θεό και θα ευχηθώ. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του κόσμου, πρώτα σε μένα, αλλά και σε όλους μας, καλά μυαλά. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ήθε ο Θεός να μας δίνει καρδία νοήμωνα,
αλλά και καθαρή, γιατί σε αυτή την καθαρότητα ο Θεός θα εργαστεί την ενότητα μεταξύ μας και τελικά τα θαυμάσια, τα σημεία και τα τεράστια. Αμήν. Μας μένουν μόνο 10 λεπτά. Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια εδάφια τα οποία δεν θα τα σχολιάσω και ας είναι ένα μήνυμα για τον καθέναν προσωπικά, να το διαβάσουμε σαν κήρυγμα, χωρίς να κάνω κήρυγμα. Σελίδα 561, ρο γάμα ψαλμός. Ρο γάμα ψαλμός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού, ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικουμένους, εφανέρωσε τας οδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου εημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και δικαιοσύνην αυτού επί τους Ιούς των Ιών, επί τους φυλάτοντας την Διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, δια να εκπληρώσειν αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αμήν. Ας κλείσουμε τα φώτα, αδέλφια, όλα τα φώτα και ας γονατίσουμε. Προσευχόμενοι, εν Αγίω Πνεύματι,